Είστε κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είναι Δευτέρα, είναι 20 Μαΐου. Να καλησπέρα στον Δημήτρη Στούμπο. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρετε κύριε Κόνστα, σας χάσαμε την εβδομάδα. Σας έχασε και το κοινό σας, γιατί σας αναζητούσε κάθε βράδυ, θέλω να πω. Να είναι καλά, να είμαστε καλά. Λοιπόν, σε λίγο θα δείτε και τους προσθεκλημένους μας για την απόψινη βραδιά και για την κουβέντα που θα κάνουμε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, κυρίως θέματα καθημερινότητας και όχι μόνο. Βεβαίως, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε από το θέμα της ημέρας που έσκασε τις πρωινές ώρες σήμερα. Και δεν είναι άλλο από την συντριβή του ελικοπτέρου που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν και τον υπουργό εξωτερικών, οι οποίοι βρήκαν τραγικό θάνατο σε ένα ταξίδι από το Αζερβαϊτζάν προς το Ιράν, με ένα ελικόπτερο που από ό,τι μαθαίνουμε ήταν ένα ελικόπτερο της δεκαετίας του 80. Αυτά έχουν αποσυρθεί. Δεν ξέρω αν πετάνε ακόμα. Σε εμάς έχουν αποσυρθεί. Ναι, νομίζω ότι ήταν ή είναι υπό απόσυρση, αν είναι αυτά τα τύπου. Μπέλιν, όχι τα Αγκούστα Μπέλιν, τα Αγκούστα Μπέλιν πιο μικρά. Ήταν κακές και καιρικές συνθήκες, όπως βλέπουμε. Ναι, κακές καιρικές συνθήκες. Άκουγα στα ρεπορτάζ και στο δελτίο ειδήσεων πριν και συνολικά όλη την ημέρα ότι το ελικόπτερο αυτό πετούσε, πώς το λέγανε, πτήση όψεως και όχι με ραντάρ κλπ. Δηλαδή πράγματα πρωτοφανή αν ισχύουν. Κοίταξε να πω, ο νεκρός δεν δικαίωται, έτσι δεν το συζητάμε. Κανένας νεκρός δεν. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Ποιος νεκρός δεν δικαίωται. Δεν ήταν ένα καλό παιδί που αυτός που έφυγε. Επομένως. Τότε τι δεν δικαίωται, χασάπηση. Ναι. Λέω ότι ο άνθρωπος έφυγε και επομένως το όλο τελείωσε. Αλλά απλώς. Και ακραίος. Δεν είναι τυχαίο. Που είχε στείλει χιλιάδες ανθρώπους στο εκτελεστικό απόσπασμα. Δηλαδή, τι δικαίωται ο νεκρός. Ο Χίτλερ δεν δικαίωται, δηλαδή. Αυτό δεν το πιστεύω ποτέ αυτό, ότι ο νεκρός δεν δικαίωται. Αλλά τώρα δεν μιλάμε για τον νεκρό. Μιλάμε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συγκεκριμένο δυστύχημα αεροπορικό. Που για έναν ουσιαστικά, εντάξει, δεν είναι αρχηγός του κράτους, ο αρχηγός του κράτους είναι ο θρησκευτικός ηγέτης, αλλά για έναν πολιτικό αρχηγό κράτους, γιατί αυτός είναι, και για τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος τον συνόδευε, το να πετάει με ένα ελικόπτερο όπως αυτό το οποίο ακούσαμε, είναι πραγματικά για μια χώρα σαν το Ιράν που θέλει να γίνει πυρηνική δύναμη. Είναι ουσιαστικά, αλλά δεν έχει επίσημα γίνει ακόμα. Με όπλα δεν είναι. Πυρηνικά όπλα δεν είναι, αλλά έχει πλουτόνιο. Το βασικό με το Ραΐσι, ναι. Που νομίζω δεν έχει ακουστεί πολύ, είναι ότι ενδεχομένως. Θα ήταν ο διάδοχος. Ο επόμενος διάδοχος. Νομίζω ότι είχε ακουστεί. Ναι, ναι, είχε ακουστεί. Όχι με βεβαιότητα. Θα ήταν μάλλον. Αυτό άφησε πολλά σενάρια. Είναι ο εκλεκτός του. Και έχουμε πολλά σενάρια. Βλέπουμε τον τίτλο για παράδειγμα, τον είδαμε πριν τουλάχιστον. Γιατί πήγε το μυαλό κάποιον, μην τυχόν και το Ισραήλ με στην ιστορία αυτή. Το Ισραήλ δεν λέει ότι δεν έχει καμία ανάμειξη. Τώρα, εγώ θέλω να πω ότι αν και εφόσον και αν κάποιο είχε. Σιγά μην το λέγε δημοσίως. Δεν λέγε το Ισραήλ, λέγε οποιονδήποτε μπορεί να έχει από το εσωτερικό του Ιράν. Μέχρι οποιονδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, αυτό που είπε ο Δημήτρης, ότι ήταν ο υποψήφιος για την αρχηγία, άφησε περιθώρια για πολλά σενάρια, κυρίως μέσα κοινωνικής δικτύωσης φυσικά, έτσι. Εντάξει τώρα, προσφέρονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για σενάρια. Σημασία είναι ότι έφυγε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν καλός. Και αυτό θέλω να το. Λοιπόν, ήταν ισχυρός. Έχουμε θεοκρατικό καθεστώς. Έχει πάρει άσχημη τροπή αυτή η χώρα. Βαθύ πολιτισμό, βαθύ πολιτισμό. Δεν είναι αραβική χώρα, είναι μουσουλμανική χώρα, αλλά όχι αραβική. Είναι σύντες οι Ιρανοί. Και ακούγονται και σενάρια για τον, πια, για τον γιο του Χαμενεϊ. Αυτό είναι το άλλο. Είναι ο διάδοχος του Χομεϊνί. Έτσι. Δεν μπορείς να αποκλείσεις. Αυτό είναι το άλλο στοιχείο, ότι οι υποψήφοι πλέον για τη διαδοχή του Χομεϊνί. Χαμενεϊ ήταν ο πρώτος. Χαμενεϊ. 79. Δεν είναι επίσης καλά παιδιά. Και τώρα τι θες, με συγχωρείς, σε ένα θεοκρατικό, βαθιά θεοκρατικό καθεστώς, όπου οι γυναίκες είναι δεύτερης κατηγορίας άνθρωποι και δεν υπάρχουν ελευθερίες. Καμία ελευθερία δεν υπάρχει, ελευθερία σε τίποτα. Πώς να είναι καλοί άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είναι επικεφαλής του καθεστώτος αυτοί. Οποιοδήποτε θεοκρατικό καθεστώς στον κόσμο δεν θα μπορούσε να είναι καλό καθεστώς. Και ό,τι σημαίνει και αυτό. Το λέω εγώ μας, που είμαι ένθεος, έτσι. Πιστεύω. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο να πιστεύει και άλλο να πιστεύει σε θεοκρατικά καθεστώτα. Λοιπόν, να πούμε, ότι παρά το ισχυρό χτύπημα, το Ιράν παράγει 3 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα. Είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός του ΟΠΕΚ. Και εξυφάνθηκαν πολλά σενάρια. Ναι. Τελικά οι αγορές αντέδρασαν με ψύχρα. Είδες όμως ότι ακόμα και το γεγονός ότι πετάει με ένα ελικόπτερο τεχνολογίας τέτοιας όπως αυτή που ακούσαμε, είναι ένα αποτέλεσμα του μεγάλου αποκλεισμού που υπάρχει κυρίως από τις ΗΠΑ, αλλά και από άλλες χώρες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ιράν. Δηλαδή, και ότι μια χώρα που φιλοδοξεί να έχει σύντομα και πυρηνικά όπλα, δεν μπορεί να έχει ελικόπτερα. Το οποίο είναι εντυπωσιακό. Ή τέλος πάντων έχει για άλλους και τα έχει. Ποιοι είναι οι άλλοι.
αν δεν έχει για τον πρόεδρο της χώρας. Έλα, έχεις δίκιο τώρα. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας. Αυτά είναι τα του διεθνούς ρεπορτάζ και δεν νομίζω ότι έχει κανένα λόγο. Το διεθνές που έχει γίνει και δικό μας όμως, γιατί είδαμε τι έγινε πριν από λίγο καιρό. Εντάξει, γι' αυτό και το είπαμε πρώτο. Λοιπόν, έφτασε η επιστολή που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην κυρία Φόντερ Λάιεν. Να ξαναμιλήσουμε για το Ιράν, θέλετε. Με τέσσερα σημεία. Μέσα στα τέσσερα αυτά σημεία εξηγεί ο Πρωθυπουργός τις πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρει η Κομισιόν για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια η οποία οφείλεται στις πολυεθνικές, οι οποίες πολυεθνικές πουλάνε τα προϊόντα τους πιο ακριβά στην Ελλάδα από ότι σε χώρες άλλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις πήρε μέρες αυτά. Σωστά έκανε. Γιατί είναι κάπου τέσσερις μέρες που βλέπω τώρα ότι προσπαθεί η κυβέρνηση. Σήμερα είχαμε πολλές στο θέμα της ακρίβειας. Πολλές επιστολές. Όχι, στο θέμα της ακρίβειας είχαμε πολλά γεγονότα. Θα τις παρουσιάζεις κανένας πολιτικός μετά από εκατοντάδες χρόνια τις επιστολές αυτές. Ναι, ναι. Για λέγει. Έλα. Λοιπόν, πρώτα να πούμε ότι σωστά ο Πρωθυπουργός έθεσε το θέμα στη γενικότητά του, γιατί πραγματικά η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα που αγγίζει όλη τη Δύση. Πιστοποίησε όμως ότι μέχρι τώρα τα πράγματα είναι. Έτσι. Δεν έχει δουλέψει τίποτα από όλα αυτά. Γι' αυτό το έκανε, για να μας εξηγήσει το πρόβλημα το έχει όλη η Ευρώπη και όλη η Δύση. Γι' αυτό το έκανε, αγαπητές συνάδελφοι. Σήμερα το πρωί, για παράδειγμα, έγινε η Γενική Συνέλευση των Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών. Εκεί πήγε ο Χατζηδάκης να εκπροσωπήσει την κυβέρνηση. Εκεί ακούστηκε μεγάλη κριτική από τη βιομηχανία. Αυτό που μάθαμε και επανέλαβε ο κύριος Χατζηδάκης είναι ότι δεν θα έρθει και είμαστε η μόνη χώρα που έχει πλαφόν στο κέρδος των βιομηχανιών αυτών που ισχύει από τον κορονοϊό και σήμερα δεν θα το πάρει πίσω. Όπως επίσης έκοψε κάθε συζήτηση για το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα ποτά, λέγοντας ότι δημοσιονομικά δεν το αντέχει. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Αυτό ρε παιδί μου, πραγματικά. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να το δοκιμάσουμε ως χώρα για ένα διάστημα. Για 6 μήνες λέω. Το λέγαμε από το φθινόπωρο. Ναι, να το δοκιμάσουμε. Και αν δεν δουλέψει, δεν δούλεψε. Εννοώ τη μείωση του ΦΠΑ σε κάποια βασικά προϊόντα. Δεν εννοώ συνολικά την ισοπαίδωση του ΦΠΑ, ούτε το 0% θα πάρει. Επειδή είσαι κακό μαθητή και δεν ακού. Ναι, ναι. Η μείωση του ΦΠΑ θα είναι. Καλύτερα κακό παρά σκοπελό. Σωστά. Θα είναι 1-2 ποσοστιαίες μονάδες. Η ακρίβεια που ταλαιπωρεί τα νοικοκυριά είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα σε όλο τον κόσμο. Πώς θα το πω, τώρα θες να μας πεις ότι την επιστολή την έστειλε ο Πρωθυπουργός για να απαντήσει το πρόβλημα. Όχι. Συμφωνούμε. Όχι. Όχι. Γιατί την έστειλε. Δεν μπορώ να συμφωνήσω. Γιατί την έστειλε. Θέλω να επισημάνω. Μπορεί να συνοηθούμε γιατί είμαστε και δημοσιογράφοι. Γιατί την έστειλε. Είναι ένα πρόβλημα για μεγάλο. Να το διαβάσει καλά η Φόντερ Λάιεν. Όχι. Γιατί την έστειλε. Για να ακούσει όλος ο ελληνικός λαός ότι ο μαχητής που είναι μπροστά στις εκλογές των ευρωεκλογών και λέγεται Μητσοτάκης, που είναι το βασικό χαρτί που μπορεί να πει κάπως η Νέα Δημοκρατία σε πολλά θέματα, παρεμβαίνει τρέχοντας πίσω από την ακρίβεια. Και λέει: απευθύνομαι και στα βρυξελιώτικα κέντρα για να περάσει η περίοδος μέχρι τις εκλογές. Όλος ο κόσμος τρέχει πίσω από την ακρίβεια. Okay. Αν δεν είχαμε μεγάλη ακρίβεια στην Αμερική, δεν θα είχαμε επιτόκια. Γιατί ενώ είναι τέσσερις μέρες αυτή η επιστολή παίζει τόσο πολύ σήμερα σε όλα τα μέσα ξαφνικά. Επειδή βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το έκανε κεντρικό θέμα. Οκ, δικαίωμά του, καλά κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εγώ λέω τώρα. Κάτσε, γιατί κάνει κεντρικό θέμα και ο ΣΥΡΙΖΑ την ακρίβεια. Τι κάνει, κεντρικό θέμα. Προπολού. Και πάλι, θα κάνουμε τώρα συζήτηση. Θυμίζω, την Παρασκευή έχουμε τη Βουλή. Την Παρασκευή έχουμε τη Βουλή. Τα σπότ που βγάζει είναι τα σπότ της καθημερινότητας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει προεκλογική εκστρατεία ευρωεκλογών, κάνει προεκλογική εκστρατεία και καλά κάνει ενδεχομένως εθνικών εκλογών. Να συμφωνήσω σε αυτό. Άλλο θέλω να πω. Δηλαδή, επειδή έχουμε ξανασυζητήσει για μας τώρα. Ακρίβεια, ο ΣΥΡΙΖΑ κάθε μέρα. Λέω για μας. Να μην απαντάει η κυβέρνηση. Από εκεί το ΣΥΡΙΖΑ. Άσχετα αν αυτό που απαντάει είναι πιστικό ή δεν είναι. Εμείς από το φθινόπωρο λέγαμε στους κυβερνητικούς με συμπάθεια, με ψυχραιμία, με λογική ότι αν δεν αντιμετωπίσουν το θέμα της ακρίβειας, που είναι η τρίτη τρεχούμενη χρονιά και είναι από πίσω, θα έχουν πρόβλημα. Το ξέρουν ότι έχουν πρόβλημα. Όχι όσο θα φαντασιωνόταν κανένας πολύ σκληρός του ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω εγώ στο ΠΑΣΟΚ ή οπουδήποτε, πάντως έχει πρόβλημα. Και επειδή βλέπει ότι είναι συνεχιζόμενο και είδαμε ότι απέτυχε και η τελευταία, πώς να το πω, τον ντεμαράζ, να το πω στον Στίβο, ο κύριος Κρέκας που έλεγε σε ένα μήνα θα δείτε τις τιμές κτλ. Είδαμε ότι δεν έπιασε τόπο. Άρα κάνει μια θεσμική κίνηση, αναφαθμίζει με το κύρος ως πρωθυπουργός, για να το πω και από την άλλη πλευρά. Αλλά ξέρουμε ότι είναι χαρτί για την προεκλογική περίοδο. Το τι κάνουν και τα άλλα κόμματα για την ακρίβεια, βεβαίως. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει την πρωτοβουλία που θα γίνει συζήτηση στη Βουλή την Παρασκευή και ελπίζω να τη δουν αρκετοί συμπολίτες. Εκεί νομίζω θα ανταλλαγούν πειρά από όλα τα κόμματα
να δούμε τις προτάσεις, τις αντιπροτάσεις και τις θετικές. Να ακούσουμε καμιά πρόταση, σωστά. Όχι, όχι, έχει σημασία. Αν και ναι, εκεί δεν υποθούν γιατί με σταράτες κουβέντες. Άμα 7 στις 10 κουβέντες είναι η περιγραφή της κατάστασης, την περιγραφή. Ξέρετε, η ακρίβεια είναι ένα θέμα το οποίο και εμείς που την κάνουμε περιγραφή δεν έχει κανένα νόημα, διότι αυτοί οι οποίοι μας βλέπουν τώρα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Και ξέρουν τι να πιστέψουν και τι να μην πιστέψουν. Λοιπόν, βγήκε και το ΙΕΛΚΑ, το Ινστιτούτο Έρευνα Ελληνικών Πωλήσεων. Ναι. Που επισημαίνει, έδωσε κάποια στοιχεία για το θέμα της ακρίβειας. Ναι. Ότι το καλάθι του νοικοκυριού δεν είναι τόσο ακριβό. Υπάρχουν αλλού η ακρίβεια, παίζεται στα άλλα παιχνίδια, στις πολυεθνικές εταιρείες. Αυτό, δηλαδή, έχει νόημα η παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Δεν θα λύσει το πρόβλημα το δικό μας, το καθημερινό, σίγουρα. Όμως είναι ένα βήμα προς την διευθέτηση κάποιων πρακτικών των πολυεθνικών σε ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί ταλαιπωρεί όλο τον κόσμο. Γρήγορα για να πάμε στους καλεσμένους μας. Είναι και μια έμεση ομολογία ότι όταν έλεγε ότι δεν είμαστε μπανανία. Είναι μια έμεση ομολογία. Δεν μπορούμε μόνοι μας να λύσουμε ζητήματα που είναι και δικά μας και κυρίως δικά μας. Έμεση ομολογία, κατά την άποψή μου, ότι ό,τι μέτρα έχουν ληφθεί ως τώρα δεν έχουν δώσει το αποτέλεσμα το οποίο θα περίμενε ο κόσμος. Αυτό είναι. Πουθενά στον κόσμο, ξαναλέω. Α, το τότε πουθενά στον κόσμο. Τι να κάνουμε τώρα, μιλάμε για την Ελλάδα. Κάνουμε μια global. Φτάσαμε Μάιο του 24. Θέλω να πω ότι απασχολεί όλο τον πλανήτη. Δεν το έχει λύσει κάποια χώρα. Μάλιστα. Και να πάμε να την πούμε. Ναι, αλλά εμείς είμαστε στον πάτο. Είμαστε στον πάτο στην ακρίβεια με τα μικρότερα εισοδήματα. Ότι όταν είσαι προτελευταίο στην Ευρώπη στην αγοραστική δύναμη, εσύ έχεις πιο μεγάλο πρόβλημα από τις άλλες 25 χώρες. Είσαι προτελευταίο στην αγοραστική δύναμη γιατί πέρασες μια περίοδο μνημονίων μείον 25% την ώρα που οι άλλοι τρέχανε. Είναι λογικό, είναι αριθμητική αυτό. Καταρχήν να πω ότι έχουμε πάλι από τον κύριο Μητσοτάκη, το διαβάζω τώρα μπροστά μου εδώ, ομιλία στο ΣΕΒΕ και πάλι απευθύνεται πάλι προς τα Σκόπια. Απορρίπτουμε την προκλητική στάση τους και μάλιστα έχει και αιχμές για τους ανιστόρητους εντός των συνόρων. Προφανώς είναι και για την κριτική που δέχεται από τα κόμματα. Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον σημείο ότι ο ΣΕΒΕ, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων στη Βορείο Ελλάδος, έχουν βάλει σαν στόχο το μακεδονικό σήμα. Ναι. Το οποίο είναι μια δικιά τους προσπάθεια, την οποία κανένα από τα πολιτικά κόμματα δεν είχε αγκαλιάσει, ακριβώς γιατί ήθελαν να κρατήσουν τους τόνους χαμηλά. Ναι. Τώρα φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός θα το στηρίξει αυτό το μακεδονικό σήμα, ειδικά για τις βιομηχανίες της Βορείου Ελλάδος. Ίσως είναι και αυτό μια προσπάθεια δική μας να... Φτάσαμε στο σημείο, λέει, εκείνοι που μας φόρτωσαν τη συμφωνία να μας ζητάνε τώρα να ακυρώσουμε τα μνημόνια την ώρα που τα ίδια τα Σκόπια την παραβιάζουν τη συμφωνία. Αυτό είναι μια σωστή παρατήρηση. Ναι, θα τα πούμε. Αν είχαμε κυρώσει τα μνημόνια, σήμερα θα είχαμε ένα όπλο λιγότερο. Ότι αύριο είναι και η απεργία της ΑΔΔ. Αυτό πήγα να πω. Πήγα να το πούμε τώρα. Εντάξει, σε πρόλαβα. Λοιπόν, πολύ καλά έκανες. Είναι 24ωρη απεργία, είναι η δεύτερη απεργία που κάνει η ΑΔΔ εκτός από την προηγούμενη. Είμαι πολύ περίεργος να δω τι συμμετοχή θα έχει. Και αυτό έχει τη σημασία του, συμφωνώ μαζί σου, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι. Και η ανακοίνωση που έχει βγάλει για μια σειρά αιτήματα, νομίζω. Τα αιτήματα είναι συγκεκριμένα. Οριζόντια αύξηση μισθών 10%. Επαναφορά των δώρων Χριστούγεννα και Πάσχα. Δίκαιο. Κατάργηση του μισθολογικού παγώματος της διετίας 16-17. Προφανώς βάζουν οι συνδικαλιστές βάζουν πάντα λίγο παραπάνω. Πάντως, επειδή είμαι και λίγο θεσμικός, έβλεπα και λίγο τη Βουλή σήμερα, που είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τα ακούσαν από διάφορους φορείς. Οπότε. Το πρόβλημα είναι δεδομένο. Εντάξει, πάντως να μας πείτε. Έχεις δει πολλοί φορείς να είναι στη Βουλή και να λένε είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, όλα είναι εντάξει. Δεν έχω δει ποτέ. Παρακολουθώντας Βουλή και εγώ επισταμμένος. Ναι. Σπάνιο πράγμα είναι αυτό. Δεν λέω πως δεν έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Λέω ότι δεν έχω δει ποτέ φορείς στη Βουλή. Η δουλειά των φορέων είναι να ζητάνε πάντα το καλύτερο. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τους καλεσμένους μας. Ο κ. Γιώργος Βρετάκος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας. Στην Β' Πειραιώς. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Ο κύριος Τρέφανος Αλεξιάδης, πρώην υπουργός και μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός κυβερνήσεως. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επίσης από τη Β' Πειραιώς προερχόμενος και εκείνος. Ναι. Η κυρία Βάσια Αναστασίου, να την καλησπερίσουμε. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ευχαριστούμε πολύ που είστε στην παρέα μας. Και η βουλευτής του ΚΚΕ, η κυρία Αφροδίτη Κτενά. Καλησπέρα. Και εσάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε είναι την κουβέντα. Πολύ τηλεοπτικό το που κάνει, σώσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία. Κάνει και τέτοιε παρατηρήσει αισθητικού χαρακτήρα. Μ' αρέσει. Ο Χρήστος. Λοιπόν, πάμε να δούμε, κύριε Βρετάκο. Ακούσατε την κουβέντα, μας ήταν εδώ από την αρχή σχεδόν, που συζητάγαμε για την ακρίβεια. Και θέλω να μας πείτε πραγματικά, αν αυτή η επιστολή που έστειλε στην κυρία Φοντερλάιν, πιστεύετε ότι μπορεί να έχει κανένα αντίκρισμα, πραγματικό αντίκρισμα, ή αν απλώς έχει γίνει επειδή είμαστε 20 μέρες πριν από τις εκλογές πια, τις ευρωεκλογές.
και η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι να, προσπαθώ να κάνω τα πάντα, προσπαθώ και αυτό. Δηλαδή να βοηθήσω και μέσω της Ευρώπης να πιεστούν κάποιοι εδώ πέρα να χαμηλώσουν τις τιμές. Είναι μια πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού η οποία έχει πολύ μεγάλη αξία, αν θέλει την άποψή μου, και είναι και ένα θέμα που πρέπει να τεθεί στις ευρωεκλογές, γιατί η ακρίβεια πέρα από τις αιτίες που έχει εντός των τυχών, έχει και αιτίες εκτός των τυχών όταν αναφέρεται σε πολυεθνικές. Και είναι πολύ σημαντικό ότι βλέπουμε ένας Πρωθυπουργός ότι βάζει το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός γενικότερα και την προηγούμενη τετραετία, αλλά θεωρώ και την επόμενη, θα μπορεί να βάζει θέματα. Γιατί υπάρχει ένας συσχετισμός στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή που λέει ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, εκλογές έχουμε, δεν ξέρουμε, αλλά μάλλον θα είναι πάλι πρώτη δύναμη μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα διαμορφωθεί. Η ίδια η Επίτροπος, η Ursula von der Leyen, μάλλον θα είναι η ίδια πάλι που θα εκλεγεί. Αυτά μένει να τα δούμε. Αυτό που λέμε λοιπόν από την αρχή, ότι μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία σε ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σημαίνει ότι ή θα είναι ισχυρή και η χώρα μας, γιατί θα έχει περισσότερες παρεμβάσεις να κάνει στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, οι οποίες αφορούν τη ζωή μας. Αυτό είχε να κάνει με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός μαζί με άλλους 8 πρωθυπουργούς που υπογράψαν την πρόταση και ήταν κάτι που βρήκε μεγάλες αντιστάσεις, παραδείγματος χάρη στη Γερμανία στην αρχή. Είδαμε όμως ότι είναι μια πραγματικότητα που σήμερα υλοποιείται με πολλά ωφέλη και για τη χώρα μας και για την καθημερινότητα των πολιτών. Είναι θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με την αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης, είναι θέματα που έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή άμυνα. Άρα δεν τα μπερδεύουμε. Όχι, δεν τα μπερδεύω. Εγώ θέλω να πω. Όποιος μας ακούει τώρα, μάλλον θα τα έχει μπερδεύει. Θέλω να πω ότι η επιστολή. Μια στιγμή. Απαντήστε μου ευθέως μόνο απλά, λαϊκά μεταξύ μας και όσους μας βλέπουν. Θα υπάρξει απάντηση, πιστεύετε, από τη von der Leyen πριν τις εκλογές? Όχι, είναι ένα θέμα που τίθεται, σας είπα, με βάση το συσχετισμό. Γι' αυτό είπα το συσχετισμό. Δεν θα υπάρξει πριν, αλλά η λογική λέει, με τα βάση μέχρι τώρα δεδομένα, ότι και αύριο θα είναι η von der Leyen. Άρα λοιπόν θέτουμε το θέμα και εν ώψη των ευρωεκλογών, προκειμένου να αρχίσει μια συζήτηση για να μπορούμε να πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα. Είχε τέσσερις συγκεκριμένες προτάσεις. Είναι απόδειξη αυτή η επιστολή, όπως λένε κάποιοι, και εγώ πρέπει να πω ότι συμμερίζουμε λιγάκι για την άποψη αυτή, ότι μέχρι τώρα τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα. Ακούστε, και γι' αυτό πρέπει να φτάσει εκεί ο Πρωθυπουργός. Με αβέβαιο βέβαια αποτέλεσμα. Έχουν ένα πεδίο που δρούν εντός της χώρας, έχουν όμως και ένα πεδίο που δρούν ευρύτερα. Και υπάρχουν θέματα, τα οποία έθεξε σε αυτήν την επιστολή ο Πρωθυπουργός, τα οποία δεν μπορούν να ρυθμιστούν εντός της χώρας μας. Πρέπει λοιπόν η Ευρώπη, επειδή η ακρίβεια, το λέμε συνεχώς, δεν είναι ένα μόνο ελληνικό πρόβλημα, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, συνολικά να μπορέσει να δώσει απαντήσεις. Προκειμένου, πολλές φορές πρακτικές που βλέπουμε που εφαρμόζουν οι πολυεθνικές, ένα προϊόν να το πουλάνε πολύ πιο ακριβά στη χώρα μας από ότι μια άλλη χώρα, χωρίς αυτό να μπορεί να δικαιολογηθεί. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που είναι διαφορετικές οι αγορές. Παραδείγματος χάρη, μια αγορά 80 εκατομμυρίων δεν έχει τις ίδιες τιμές με μια αγορά 10 εκατομμυρίων. Εκεί υπάρχουν διάφορες διαφοροποιήσεις. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί και δεν είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζει μόνο η χώρα μας. Το αντιμετωπίζει και η Ολλανδία, που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Η αγορά της Κύπρου είναι το 1/10 από την ελληνική αγορά και έχει τιμή στα καύσιμα που είναι το 70%, 60% της ελληνικής. Αλλά το πόσο μεγάλη είναι η αγορά και πόσο μικρή είναι η αγορά. Τα καύσιμα είναι άλλο πράγμα. Πάντως έχουν 70% φορολογία. Τελεία. Μην τα πλέκουμε. Έχουν φόρο. Είναι τελείως διαφορετικά και τελείως διαφορετικά τα μεγέθη. Εγώ μιλάω για τα προϊόντα συγκεκριμένα πολυεθνικών εταιριών που αναφέρονται και στο καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο όντως η έρευνα αυτή που βγήκε του ΕΛΚΑ δείχνει ότι στη χώρα μας είναι αρκετά σημαντικά πιο μικρό. Βέβαια είναι και πιο μικρή μισή. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά όλο αυτό είναι και απόρρια μιας δεκαετούς οικονομικής κρίσης που χάσαμε το 25% του ΑΕΠ. Τη μεγαλύτερη μείωση εισοδήματος που έχει γίνει ποτέ σε χώρα μέλος του ΟΑΣΑ. Άρα λοιπόν όλα αυτά σωρευτικά δημιουργούν ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχουν μεγάλο πρόβλημα οι πολίτες, ειδικά τα χαμηλά εισοδήματα πιέζονται πάρα πολύ. Θα συνεχίσει η κυβέρνηση να φέρνει απαντήσεις. Έχουμε πάρει πάρα πολλά μέτρα στο εσωτερικό. Πάνω από 45.000 έλεγχοι έχουν γίνει με 19 εκατομμύρια πρόστιμα. Συνεχίζεται αυτό και θα συνεχιστεί και με μεγάλη ένταση και το επόμενο διάστημα. Παίρνουμε μέτρα συνεχώς και προσθετικά, 4 μέτρα συγκεκριμένα για τις παραπλανητικές εκτόσεις. Είδαμε μειώσεις και στο βρεφικό γάλα και σε μια σειρά από προϊόντα. Από τον Νοέμβριο Δεκέμβριο λέγαμε ότι είναι 75 άτομα για τους ελέγχους στη Δημαία. Άλλαξε τίποτα μέχρι τώρα? Ακόμα τόσο. Πώς πέρασαν 6 μήνες και δεν γίνανε πλειολόγος 30 προσλήψεις εκεί να πάνε? Οι έλεγχοι δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα άτομα. Υπάρχουν ψηφιακά μέσα και υπάρχει καταγραφή των τιμών καθημερινή που μπορούμε να βοηθήσουμε πολύ περισσότερο. Πάντως 45.000 έλεγχοι σε ένα χρόνο δεν είχαν ξαναγίνει. Ας συμφωνήσουμε σε αυτό. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αξιοποιώντας τις τιμές, αναβαθμίζοντας το ή καταναλωτής, μπορούμε να έχουμε μια συνεχή επιτήρηση της αγοράς πολύ καλύτερη από αυτή που είχαμε. Σας κάνει εντύπωση εσάς ότι ενώ έχουν πει ακόμα και δικοί σας άνθρωποι, δεν θέλω να πω τα ονόματα και εδώ, ότι πρέπει να γίνουν προσλήψεις στη Δημαία. Γιατί δεν γίνεται?
Οι προσλήψεις είναι κάτι που προγραμματίζεται κεντρικά από την κυβέρνηση και θα γίνουν. Εγώ αυτό που σας λέω είναι ότι οι έλεγχοι που έχουν γίνει δεν είναι θέμα προσωπικού τόσο, όσο θέμα λογισμικών. Οι έλεγχοι που έχουν γίνει δεν έχουν γίνει. Είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, είναι ακόμα χειρότερη η κατάσταση. Κάτσε να πάμε τους υπόλοιπους να κάνουμε ένα γύρο. Να μου πείτε ποτέ άλλο ότι είχατε ξαναδεί τέτοιου έλεγχου. Σας είπα, δεν πάω πίσω. Δεν είχαμε ξαναδεί τέτοια ακρίβεια ή μη μόνο. Τη δεκαετία του 80 ανεβαίναν οι τιμές έτσι, αλλά ταυτόχρονα ανεβαίναν και τα εισοδήματα με την ΑΤΑ και με. Η οποία βέβαια οδηγούσε σε πληθωριστικά φαινόμενα. Εντάξει. Είχαμε πολλά χρόνια βέβαια να έχουμε πόλεμο στη γειτονιά. Είχαμε πολλά χρόνια να έχουμε πόλεμο στη γειτονιά μας και είχαμε πολλά χρόνια να έχουμε πανδημία. 100 χρόνια είχε να γίνει μια πανδημία που άλλαξε όλες τις αγορές. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζαμε κάθε. Καλά, προφανώς είναι και διεθνές το θέμα σε μεγάλο βαθμό. Κύριε Αλεξιάδη, για να σας ακούσουμε ορίστε. Κύριε Ξενάδη, καταλαβαίνω ότι το φράγμα του 30% δημιουργεί μια αγωνία στην κυβέρνηση. Θα κάνει και επιστολές και θα κάνει και επικοινωνιακό. Και του 17 πάντως. Ναι, θα κάνει και επικοινωνιακά ό,τι είναι δυνατόν. Ναι. Το ερώτημα βέβαια που πρέπει να απαντήσουν όσοι στηρίζουν την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, είτε πολιτική είτε από άλλους χώρους, είναι ότι γιατί τώρα, γιατί τόσο καθυστερημένα. Ναι. Διότι δεν θα ξεχάσουμε, δεν έχουμε χάσει τη μνήμη μας, δεν θα ξεχάσουμε ότι η ακρίβεια ξεκίνησε πριν από την εισβολή, την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και όταν από τότε εμείς θεωρούσαμε και λέγαμε επί Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή και αργότερα και επί Κασελάκη, ότι πρέπει να τεθεί το θέμα και σε διεθνές επίπεδο και σε ευρωπαϊκό, τότε θυμόσαστε το τι ακούγαμε και σε αυτό το τραπέζι και σε άλλα τραπέζια. Εν πάση περιπτώσει, καλά έκανε ο Πρωθυπουργός και ενημερώθηκε για την έκθεση του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, καθυστερημένα φαίνεται, ο οποίος από τον Απρίλιο λέει ο πληθωρισμός σε κάποιο βαθμό οφείλεται σε αυξημένα επιχειρηματικά κέρδη. Ας κάνει κάτι επιτέλους γι' αυτό. Τα λέει ο κύριος Στουνάρας. Δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω αμέσως. Ναι. Και επίσης λέει οι τιμές αυξάνονται ταχύτερα από τους μισθούς και έτσι οι πραγματικοί μισθοί μειώνονται. Ναι. Τι μπορεί να κάνει. Τι μπορεί να κάνει. Πρώτα απ' όλα. Επειδή υπόθηκε προηγουμένως για προτάσεις. Εμείς έχουμε κάνει την πρόταση που στον τομέα των καυσίμων λόγω του συστήματος χρυσών νεκρών δεν λειτουργεί 100% αλλά σε μεγάλο βαθμό. Εάν μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ, αυτό θα περάσει αμέσως στην Αντλία. Θα έχει αμέσως αποτέλεσμα για τον καταναλωτή. Και τα έσοδα υπάρχει λοιπόν το ερώτημα και πού θα βρούμε τα έσοδα αυτά. Ναι, σωστό. Τα έσοδα αυτά, πρώτον, από τα υπερπλονάσματα που έχει η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τις κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και μπορεί από το αρχείο του. 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 Μπορεί να μας βοηθήσει να μου πει πότε στο παρελθόν είχαμε τόσο μεγάλα υπερέσοδα από τους φόρους σε σχέση με αυτά που έχει τώρα από το 1,5. Εφόρος η Νέα Δημοκρατία στην περίοδο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα υπάρχει από εκεί ο δημοσιονομικός χώρος και υπάρχει και το άλλο επιχείρημα. Το οποίο στην αυτή εδώ την μπακαλική κοστολόγηση που πάνε να κάνουν οι πολιτικοί ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών δεν το εμφανίζει. Εάν μειώσεις φορολογικά την επιβάρηση, θα αυξηθεί η κατανάλωση. Έτσι. Αν αυξηθεί η κατανάλωση, θα αυξηθούν τα έσοδα του δημοσίου. Άρα λοιπόν. Άρα τελειώνω κύριε Κώστα. Εδώ μου φύγατε, μην το χάσετε τελειώνω αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Τελειώνω τη φράση. Ας ακολουθήσει λοιπόν τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ να μειώσει κυρίως την έμεση φορολογία όπως ζητούν και άλλα κόμματα για να ελαφρυνθούν οι πολίτες και να έχουμε αποτελέσματα. Άρα με 2 ευρώ τη βενζίνη σήμερα βλέπουμε το χάος στους δρόμους. Το χάος. Έτσι κυκλοφορούν χιλιάδες αυτοκίνητα και παντού. Αν πάει η βενζίνη 1,5 ευρώ, τι θα γίνει. Προτείνεται δηλαδή, κύριε Κώστα, να αυξηθεί η κατανάλωση. Να πάμε 3 ευρώ. Συγγνώμη, συγγνώμη. Προτείνεται, κύριε Κώστα, προτείνεται να πάμε 3 ευρώ τη βενζίνη για να μειωθεί η κίνηση στους δρόμους. Είναι μια πρόταση που δεν είναι. Είναι μια πρόταση. Δηλαδή, συγγνώμη. Επειδή ασχολήθηκε με τα οικονομικά, εν ώψη τουριστικής περίοδου θα αυξήσουμε το κόστος μεταφοράς στην Ελλάδα. Και αυτό δεν θα έχει επίπτωση στον τουρισμό. Χαίρομαι που αναφέρετε την τουριστική περίοδο, γιατί πρέπει επιτέλους κάποιοι να καταλάβουν ότι τα υπερέσοδα του προϋπολογισμού από τους φόρους κατανάλωσης προέρχονται από τα 34 εκατομμύρια ανθρώπους που έρχονται στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Μόνο. Είμαστε 10 εκατομμύρια από Έλληνες. Από τους πολίτες εδώ που είμαστε. Είμαστε 10 εκατομμύρια Έλληνες και 34 ναι. εκατομμύρια. Σε όλες θα τις τουριστικές χώρες, κύριε Αλεξιάδη. Να αυξήσουμε το φόρο στα καύσιμα. Σε όλες τις τουριστικές περιοχές. Πάτε στο Παρίσι, πάτε στη Μαδρίτη, πάτε στη Ρώμη. Αυξήσανε το φόρο στα καύσιμα για να μειωθεί η κίνηση. Αυξάνουν τους έμεσους φόρους κατανάλωσης. Πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Μα είναι αυτή η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα το είναι. Το είπατε κύριε Κώστα, αυτό καταγράφηκε. Θα γίνει viral, ναι, ναι. Υπάρχει μελέτη των κοινωνιολόγων που λέει ότι η αυξημένη κυκλοφορία οφείλεται στην τιμή, έχει σχέση με την τιμή των καυσίμων.
και δεν έχει σχέση με τους ρυθμούς ανάπτυξης, με τα έργα που γίνονται, με τον αυξημένο τουρισμό. Πώς ξέρω, ότι αν φθηνίνει ακόμα με το ότι δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς, με το ότι δόθηκαν, επί πανδημίας βγήκαν όλα τα αυτοκίνητα στους δρόμους, μειώθηκαν οι δυνατότητες μετακίνησης του κόσμου. Θα εκτεθείτε περισσότερο. Είναι... Μην επιμένετε ότι πρέπει να κρυβίνει η πανδημία. Δεν λέω, είπα εγώ να κρυβίνει. Δεν είπα ποτέ να σχετίσουμε τα δύο. Αν φθηνίνει θα έχουν περισσότερη κίνηση στους δρόμους. Είναι δυνατόν. Μην σχετίσουμε. Δεν θα έχουμε. Εάν η κυβέρνηση εσείς θέλει... το είπατε ότι εάν πέφτει, κυβέρνηση... αν πέσουν οι φόροι, αυξάνεται η κατανάλωση. Αν η κυβέρνηση θέλει να μειωθεί η κίνηση στους δρόμους, ναι. Ένα από τα μέτρα που μπορεί να κάνει είναι να μειώσει τη μηνιαία κάρτα διαδρομών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα οποία αυτή τη στιγμή είναι πολύ ακριβά. Λοιπόν, η τιμή της οποίας δεν είναι αποτρεπτική. Πάμε για να προχωρήσουμε. Πάμε για να προχωρήσουμε. Ναι. Λοιπόν, κύριε Αναστασίου, για να ακούσουμε και εσάς. Αρχικά να αναφέρουμε ότι. Προφανώς δεν συμφωνούμε με καμία πρόταση και δεν θεωρώ ότι εννοούσε ο κ. Κώστας αυτό, να αυξηθεί η τιμή της βενζίνης για να μειωθεί αυτό. Η κυκλοφορία. Έτσι. Να προσθέσουμε ότι οι έμεσοι φόροι, τουλάχιστον σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τους σοσιαλδημοκράτες, είναι οι πιο άδικοι φόροι, καθώς είναι οριζόντιοι. Σημαίνει ότι δεν έχουν κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια, είτε είσαι εκατομμυριούχος, είτε είσαι χαμηλός συνταξιούχος. Ουσιαστικά επιβαρύνεσαι το ίδιο από αυτόν τον έμεσο και άδικο φόρο. Τώρα, σχετικά με την επιστολή του κ. Μητσοτάκη στην κυρία Φόντερ Λάιεν, που όλο τυχαίο. Μετά από τρία χρόνια που έχουν αυξηθεί σωρευτικά οι τιμές στα βασικά αγαθά περίπου στο 30%, που μόνο το Μάρτιο ήμασταν στο 5,4% στον πληθωρισμό στα τρόφιμα, ενώ η Ευρώπη ήταν στο 1,7%. Και έρχεται εντελώς τυχαία μετά από 5 χρόνια διακυβέρνησής του και τη στέλνει τώρα, 20 μέρες πριν τις εκλογές, να πούμε ότι παράλληλα σήμερα, ξέρετε τι συνέβη, ήρθε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και μία από τις ρυθμίσεις αυτού νομοσχεδίου, κύριε Ξενάκη, καταργεί ουσιαστικά τη ρύθμιση σύμφωνα με την οποία επιβάλλονται πρόστιμα για παραπλανητικές προσφορές και εκπτώσεις. Αυτό είναι πλήρης αντίφαση. Από τη μία επικοινωνιακά ο Πρωθυπουργός να στέλνει γράμματα στην κυρία Φόντερ Λάιεν για την ακρίβεια και από την άλλη να σταματάει να προστατεύει τους καταναλωτές από αυτούς που τους παραπλανούν. Και μάλιστα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής σήμερα τοποθετήθηκαν και εκπρόσωποι των συλλόγων καταναλωτών και του Γενικού Καταναλωτικού Κινήματος και επιβεβαίωσαν πράγματι ότι αυτό είναι το περιεχόμενο της εν λόγω ρύθμισης. Και αναμένουμε από την κυβέρνηση να επανέλθει και να διορθώσει τη σχετική διάταξη. Mm-hmm. Τώρα, παρακάτω. Στο ΡΑΦ φυσικά και υπάρχει ζήτημα. Βιώνουμε την πλήρη βία του καπιταλισμού και της εσχροκέρδειας, όπου το αριστερό χέρι χτυπάει το δεξί για να μην πάρεις κάτι ακόμα από το σούπερ μάρκετ. Δεν έχει σχέση με τον καπιταλισμό τίποτα ακόμα. Αυτή τη στιγμή θεωρώ, κύριε Ξενάκη, ότι τα λαϊκά στρώματα και οι μη προνομιούχοι, φαντάζομαι συμφωνείτε μαζί μου, τα λαϊκά στρώματα και οι μη προνομιούχοι αντιμετωπίζουν μια εκτεταμένα πιο δύσκολα. Εγώ πρώτη φορά ακούω στέλνω στο ΠΑΣΟΚ, χρόνια τώρα συζητάμε στην Ελλάδα, πρώτη φορά ακούω στέλνω στο ΠΑΣΟΚ να μιλάει για τις συνέπειες του καπιταλισμού. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν ενοχοποιημένες λέξεις και θεωρώ ότι και ο καπιταλισμός έχει τα αρνητικά του, ειδικά σε τόσο τεταμένες οικονομικά περιόδους, κύριε Ξενάκη. Οπότε είναι ορθός επιστημονικός όρος. Με αρνητική όμως, επειδή με αρνητική χρειά αυτό. Αυτή τη στιγμή όμως αυτό συμβαίνει. Καλώς ή κακώς αυτή είναι η πραγματικότητα και ως ένα φιλολαϊκό κόμμα των μη προνομιούχων οφείλουμε να το κατακρίνουμε αυτό. Από εκεί πέρα οι προτάσεις είναι συγκεκριμένες. Εμείς αυτό το οποίο προτείνουμε είναι πράγματι η μείωση του ΦΠΑ όπως έγινε στην Ισπανία, όπως έγινε στην Κύπρο για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα και το έσοδο πράγματι υπεραποδίδει. Τα τελευταία χρόνια έχει υπεραποδώσει δισεκατομμύρια ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Πραγματικότητα, πώς υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Ή αν θέλετε, αν όχι από εκεί, από τα υπερκέρδη των τραπεζών, από τα υπερκέρδη των δηληστηρίων, από τα δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις. Θέλω να πω ότι είναι θέμα προτεραιότητων. Φυσικά. Χρήστο, θα μπορούσαμε να τα βάλεις μια ενιαία έκρηξη. Μια ενιαία, ναι, στις τράπεζες για παράδειγμα. Ναι, 90% νομίζω για τις τράπεζες. Ή κάνω λάθος. Να σας θυμίσω ότι αυτή την εφιαλτική ιδέα, εισαγωγικά εφιαλτική. Είναι κάτι το οποίο εφάρμοσε ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας στη δεκαετία του 70, που το κατηγόρησε μια σοσιαλμανία. Έκτακτη φορολόγηση, ναι. Όχι στα κέρδη, στο τζίρο μεγάλων επιχειρήσεων. Δεν προτείνω εγώ κάτι τέτοιο. Ναι. Απλά αυτό έχει γίνει από τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε κασελάκι, πρόεδρο. Δεν έχετε τσίπα. Διέκοψα την κυρία. Ναι, να ολοκληρώσω τις προτάσεις απλά γιατί είναι σημαντικό να ακουστούν και θα κλείσω με αυτό. Η ενίσχυση φυσικά του καταναλωτικού κινήματος, η ενίσχυση της δημέα.
τομέα που πράγματι συμφωνώ, κύριε Στουμπό, δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς το στελεχειακό δυναμικό και αν θέλετε και ίδρυση μιας ενιαίας αρχής καταναλωτών. Τώρα... Ναι, επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν 0 και τώρα γίνει 74. Να συμφωνήσουμε, έγινε αυτή η τετραετία συστάθηκε. Αρκεί για τις εκατοντάδες χιλιάδες των επιχειρήσεων όμως το 74, το 77 των ελεγκτών της ΔΜΕΑ, θεωρούμε ότι δεν αρκεί και αν θέλετε αυτή τη στιγμή τα πρόστιμα τα οποία μπαίνουν σε εταιρείες τροφίμων, τα οποία αν θέλετε μπαίνουν και με καθυστέρηση. Δηλαδή η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει υποδείξει εσχροκέρδια σε σχολικά είδη, σε απορριπαντικά και μετά από 6 μήνες ή από ένα χρόνο μπήκε το πρόστιμο. Λοιπόν. Ακόμα και αυτό το πρόστιμο είναι στο περιθώριο κέρδους των πολυεθνικών ή των εταιριών. Πολύ από τα τόσο μεγάλα υπερκέρδη που έχουν. Ακούγονται προτάσεις και αυτό είναι σημαντικό. Κύριε Χτενά, για να ακούσουμε και εσάς. Ναι. Θα έχουμε τώρα και συζήτηση στη Βουλή για το θέμα της ακρίβειας. Ναι. Θα ακουστούν αυτές οι προτάσεις. Από την πρώτη στιγμή, χρόνια τώρα, λέμε ότι η ακρίβεια είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, ας το πούμε, το οποίο έχει να κάνει προφανώς με τη λειτουργία του καπιταλιστικού συστήματος και το κυνήγι του κέρδους, αλλά έχει να κάνει και με το διαθέσιμο εισόδημα που έχει κάποιος στη τσέπη του, γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό, και φυσικά έχει να κάνει και με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη μετάβαση, με το χρηματιστήριο ενέργειας, έχει να κάνει με τις ευέλικτες σχέσεις εργασίας, την πολιτική της ευελφάλειας, με την πολιτική των ματωμένων πλεονασμάτων, τα σύμφωνα σταθερότητας, αυτά είναι καθαρά κεντρικές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και, αυτό είναι ένα στοιχείο που λέτε επιστολή... και θέλω να το κρατήσουμε λίγο, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ο πληθωρισμός θα πέσει, συγγνώμη. Ακρίβεια θα μείνει. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το άλλο. Το πληθωρισμός είναι ο ρυθμός αύξησης των τιμών. Αλλά οι τιμές είναι ήδη ψηλά. Ακριβώς. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό που αντιλαμβάνεται ο κόσμος ως δυσκολία να ανταπεξέλθει είναι, έχει πολλούς συντελεστές. Είναι οι τιμές, είναι οι μισθοί, είναι οι φόροι που είναι δυσβάσταχτοι, ειδικά η έμεση, όπως αποδεικνύουν και τα πλεονάσματα, που είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλα, όπως παραδέχεται και η ίδια κυβέρνηση. Η επιστολή τώρα του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, στην κυρία Φοντερ Λάιεν, όντως δείχνει ότι είναι μια παραδοχή, ότι απέτυχαν όλα τα μέτρα μέχρι τώρα, και το λέγαμε αυτό, ότι ούτε τα καλάθια, ούτε το ή καταναλωτής που ουσιαστικά μετέθεται έριχνε σε ατομική ευθύνη. Ήταν υποχρέωση του καταναλωτή να πάει να βρει που είναι το φθηνότερο και να γυρίσει 4-5 σούπερ μάρκετ για να πάρει 5 πράγματα. Δεν φτάνει ούτε η επαρκής πληροφόρηση, γιατί και αυτό αφήνεται να υπονοηθεί μέσα από την επιστολή του Υπουργού, του Πρωθυπουργού, συγγνώμη, όπως βέβαια δεν ευθύνεται μόνο η εσχροκέρδεια των μονοπωλιακών ομίλων, καθώς εξήγησα ήδη. Οι μισθοί στην Ελλάδα είναι χαμηλότεροι ακόμα, είναι 26% χαμηλότεροι ο μέσος μισθός ακόμα και από το 2009. Τα μνημόνια, τα οποία ακούστηκαν ως υπέτη για αυτή την καθίζηση των μισθών, ήταν η αφορμή, θα μου επιτρέψετε, για να μειωθούν οι μισθοί στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και να επισημάνω ότι έχουν ψηφιστεί και εφαρμοστεί από όλα τα κόμματα που σήμερα εκπροσωπούνται σε αυτό το τραπέζι. Και τα τρία άλλα κόμματα. Και άλλα πολλά, ναι. Και άλλα πολλά. Άρα θέλω να πω με κάτι, συμφωνούσατε, συμφωνούσατε με τα μνημόνια τα οποία τώρα ψέγεται για τους χαμηλούς μισθούς που συμβάλλουν στη δυσφορία, στην αδυναμία των οικογενειών να ανταπεξέλθουν. Αυτή τη στιγμή, ας μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Ευχαρίστω, αλλά να ολοκληρώσω λίγο αυτό, να ζητήσω για τα μνημόνια μετά. Αν είσαι χοντρό, κάνει δίαιτα. Αυτό όποιος λοιπόν. Όποιο σου δίνει κουραμπιέ, σου κάνει κακό. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσετε να δίνετε κουραμπιέ. Δεν έκαναν δίαιτα οι χοντροί. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να σταματήσετε. Οι χοντροί συνέχισαν να χοντρένουν και έκαναν δίαιτα οι αδύνατοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό που λέμε. Δεν είναι. Ναι, επειδή ακούστηκε αυτό. Προφανώ. Δεν είπε κάτι. Μεταφορικά το είπαμε. Για το λίπο μιλάγατε. Το λίπο λοιπόν. Έμεινε. Μήπω μα κατηγορήσουν ότι να κλείσω, θα μου επιτρέψετε να κλείσω. Είναι ευτραφή αυτό, έτσι. Δηλαδή, έλεος πια. Να πω και κάτι άλλο. Την κολεκτήλα, την πολιτική πια έχουμε γίνει αηδία. Είπατε πριν ότι οι φορείς που έρχονται στη Βουλή, και θα πω για τις προτάσεις μας και θα κλείσω, είναι πάντοτε διαμαρτύρονται, πάντα έχουν κάτι να ζητήσουν. Ξέρετε, μου έχει κάνει εντύπωση στην ακρόαση φορέων. Οι μόνοι φορείς που είναι πάντα δίνουν συγχαρητήρια στην κυβέρνηση και δεν διαμαρτύρονται είναι οι μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις, όπως ο ΣΕΦ και ο ΣΕΤ για παράδειγμα, και μπορώ να φέρω πολλά παραδείγματα γι' αυτό. Το κατώτατο μισθό τώρα... πάντως ζητούσε αρκετά λιγότερα από αυτά που έδωσε η κυβέρνηση. Ναι, πάντως ήταν ευχαριστημένοι συνολικά με το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης. Ναι, ναι, ναι. Και σε μερικά σημεία μάλιστα έλεγαν ευχαριστούν που δέχτηκε τις προτάσεις μας. Πολιτικά, ότι οι δημοσκοπήσεις, αν τις πιστέψουμε, δεν δείχνουν αυτό που λέτε. Ποιο? Ότι νομοθετεί για το ΣΕΒ η κυβέρνηση. Όχι, λέω ότι
Όταν ανταποκρίνεται, όταν υπάρχει, ας πούμε, ένα 30%, λέω αν υπάρχει τελικά, το δούμε 30%. Ένα στου τρεις πολίτες, δεν λέω ότι είναι πολύ, αλλά δεν και λίγοι. Και λένε αντικαταστατικά, πάνε να πείτε αυτοί δεν είναι. Δεν είναι ούτε βιομηχανοί όλοι αυτοί. Όχι, μα δεν συνδέω τα δύο, επειδή λέγαμε για φορείς. Ναι, 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 ναι. Είναι άλλο θέμα το πώς εκφράζεται ο κόσμος πολιτικά, είναι άλλη συζήτηση εννοώ. Ναι, ναι. Και να κλείσω με τις προτάσεις για να μην. Εμείς έχουμε πει ότι προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, ακριβώς γιατί είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, πρέπει με σύνθετα, με δέσμη μέτρο να καταπολεμηθεί, όχι να καταπολεμηθεί στη ρίζα, γιατί αυτό ξαναλέω, η ρίζα της είναι η ίδια λειτουργία του καπιταλιστικού συστήματος που είναι το κυνήγι του κέρδους. Αλλά το να γίνουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας προκειμένου να ανέβουν οι μισθοί σε αξιοπρεπή επίπεδα και να μην είναι ατομική υπόθεση του καθενός ο μισθός του. Το να καταργηθούν οι έμεσοι φόροι, να καταργηθούν οι έμεσοι φόροι στα είδη λαϊκής πλατείας κατανάλωσης και στα καύσιμα, για να πέσουν οι τιμές των καυσίμων. Και επίσης να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας, να βγούμε εμείς από το χρηματιστήριο ενέργειας, μάλιστα, το οποίο οδηγεί σε ράλι τιμών στα καύσιμα. Και αν θα ρωτήσετε από πού θα έρθουν τα έσοδα που θα αφαιρεθούν από το ΦΠΑ που ζητάμε να μηδενιστεί ή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, η απάντηση είναι βέβαια να καταργηθεί ο αναβαλλόμενος φόρος των τραπεζών, να καταργηθεί η εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών και να γίνει υποχρεωτική και φυσικά να φορολογηθούν κανονικά τα κέρδη, όχι τα υπερκέρδη μόνο, τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν σκάσει τα τελευταία χρόνια, καταγράφουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Καλά, άμα βγούμε από το χρηματιστήριο της ενέργειας, κάπου πρέπει να ψάξουμε να βρούμε και την ενέργεια μετά. Ξέρετε, υπάρχει τρόπος να παίρνουμε καύσιμα. Υπάρχει τρόπος να σχεδιάσεις την ενεργειακή σου πολιτική σε άλλη βάση, φεύγοντας και από την πράσινη συμφωνία. Σε κάποια χώρα του κόσμου. Όχι, το μείγμα το ενεργειακό της ενέργειας, αυτή της ενέργειας κάθε χώρας, καθορίζεται από το χρηματιστήριο ενέργειας. Σωστά, με βάση. Και με τις προτιμήσεις, αν θέλετε. Τα bits. Ναι, για παράδειγμα. Μα δεν χρειάζεται, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Ναι, έχουμε ΑΠΕ, δεν έχουμε. Τόσα άπε, χρόνια δεν έχουν γίνει. Τόσες επενδύσεις. Ναι. Δόξα τω Θεώ, είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη, νομίζω. Θέλω να πω πλέον έχουμε ΑΠΕ στο μείγμα. Ναι. Έτσι, με μεγάλες θυσίες των οικοκυριών, θα έλεγα, προκειμένου. Όχι, αυτό το λέτε εσείς. Αυτό το λέει η πράσινη μετάβαση. Αν βγούμε από το χρηματιστήριο ενέργειας, ο οποίος έχει γίνει πανάκριβος, ακριβώς λόγω του χρηματιστηρίου ρήπων, ή όχι. Μάλιστα. Γιατί από μόνος του δεν έχει αυτή την τιμή, όταν βγαίνει στην αγορά τη διεθνή. Όχι μόνο. Άλλο μείγμα. Άλλο μείγμα ενέργειας, άλλο σχεδιασμό συνολικά, κεντρικό σχεδιασμό της παραγωγής και του μείγματος του ενεργειακού να καθορίζεται με άλλα κριτήρια. Και όχι φυσικά μέσα από μηχανισμούς της αγοράς. Που ο λόγος που λειτουργούν οι αγορές είναι για να έχουν κέρδη αυτοί που κάνουν τις αγορές. Είναι δεν είναι κάτι δικό μας αυτό και που το λέμε. Δεκαετίες, έτσι, ναι, δεν είναι κεντρικός. Μα η αγορά ενέργειας δεν έγινε για να φτηνίνει η ενέργεια. Προφανώς, εγώ λέω από έγινε για να πλουτίσουν οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι της ενέργειας. Και αυτό γίνεται βέβαια. Για να είμαστε ακριβείς, γιατί για τις δημοσκοπήσεις λέμε συνέχεια, είχε σημασία η μεγάλη κάλπη του ΤΕ. Εγώ θέλω να με εντάξει προς όλους. Η κάλπη λοιπόν έδειξε πρώτον το τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδος. Ο Ψήλιας να χαρεί για το ένα σκέλος, θα πω όμως, θα είμαι ολοκληρωμένος. Πρώτον, μου έκανε εντύπωση γιατί μιλάμε τώρα για ένα χώρο. Είναι όλες 100, οι ειδικότητες, 110.000 συγκεγραμμένα μέλη. Ήταν κάποτε 140.000, έτσι. Όχι. Ήταν κρίση. Ναι, σωστό. Τώρα λέμε στα 110.000 μέλη ψηφίσαν 35. Πλευρά, η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας ήρθε πάλι πρώτη με 41%. Έχει σημασία αυτό. Γιατί να τα λέμε για να προβληματίζονται όλες οι δυνάμεις. Λέω, δεύτερο ήταν το Πασόκ ενισχυμένο. Με η παράταξη του Πασόκ σχεδόν πήρε 5% παραπάνω. 19% και δεύτερο, μετά από χρόνια. Μετά από χρόνια σε αυτή τη... Ενώ υπάρχουν και άλλες παρατάξεις. Τρίτη βγήκε η πανεπιστημονική που στηρίζει το ΚΚΕ με 2% περίπου ενισχυμένο. Μετά από πάρα πολλά χρόνια επίσης. Τα θυμάμαι, τα παρακολουθώ. Και ποιος πήγε. Και με μεγάλη αύξηση ψήφους. Οι υπόλοιποι είχαν απολύσεις. ΣΥΡΙΖΑ που ήταν, θυμάστε. Εντάξει, μια παράταξη που παραδοσιακά στήριζε η αριστερά πήρε ένα ποσοστό μειωμένο σε σχέση με την άλλη φορά που γύρω στο 5%. Νομίζω και εγώ γύρω στο 5%. Το 5% που είναι και στα αυτή μου. Πήρε άλλα δύο. Δεν είναι και το θέμα τώρα. Άλλο θέλω να πω.
σε ένα είναι ο μεγαλύτερος, είναι ένας τεράστιος δήμος. Ναι, βέβαια. Το λέω γιατί όλοι ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις. Εδώ έχουμε ένα εμπράγματο και το λέω, το καταθέτω για να δείξω και τις αντιφάσεις της σημερινής πολιτικής πραγματικότητας. Δεν μόνο με κριτήρια κομματικά εκεί όμως. Όχι, αλλά θυμίζω την ιστορία της φορολόγησης των επαγγελματιών. Δηλαδή εμείς στο δικό μας κλάδο. Εμείς στο δικό μας κλάδο, όταν ψηφίζουμε. Είναι άλλο πράγμα. Ψηφίζουμε και με αυτό, αλλά ψηφίζουμε. Έχει παρατάξεις κανονικά. Είναι Πασόκ, Νουδού και δεν. Αλλά είναι και μεγάλη αποχή αυτό. Έχει σημασία. Και το ποιοι δεν ψηφίζουν στις εκλογές του ΤΕΙ έχει μια σημασία. Εδώ υπάρχει ένα θέμα λοιπόν να εκτιμηθεί και να συνεκτιμηθεί. Ωραία, καλά για να θυμαστούμε σε αυτό. Όντως οι εκλογές του ΤΕΙ είναι μια μεγάλη διαδικασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια ποτέ δεν είχε δυνάμεις, ακόμα για την εποχή που είχε 36%. Δεν είχε ποτέ δυνάμεις σε κανένα συνδικαλιστικό φορέα. Δεν θυμάμαι ποτέ να είχε. Κάνω λάθος και για μένα. Έχει περάσει άλλες φορές και το 10%. Να πω τώρα για τις εκλογές. Όχι, λέω. Γιατί πολύ καλά τα λέει ο κύριος Τούμπος, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να εξηγήσουμε το τι κοστίζουν στην αριστερά οι διασπάσεις και αποστασίες. Διότι οι διασπάσεις και αποστασίες στην αριστερά έχουν και ένα πολιτικό κόστος. Σε ό,τι αφορά όμως. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, επειδή έχουμε και ένα άλλο επιμελητήριο, το οικονομικό επιμελητήριο, όπου η Νέα Δημοκρατία πριν από λίγους μήνες και εκεί είχε μεγάλη αύξηση. Ναι. Και αν δείτε τις ανακοινώσεις των λογιστών που είναι στο κυβερνητικό χώρο και πόσο είναι στα κάγκελα οι άνθρωποι με το δίκιο τους. Αυτό πρέπει να αυτά... σε εσάς πάντως. Ναι. Τώρα όμως λέτε ότι γίνεται. Καλά, αυτοί που πριν από λίγο καιρό ψήφισαν Νέα Δημοκρατία δηλωμένα ανοιχτά. Κοψοχέριδες. Άρα το είναι τώρα στα κάγκελα με τις δηλώσεις απαράδεκτες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Η οποία αφού τα έκανε μπάχαλο με τις φορολογικές δηλώσεις, ενώ δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει στοιχειώδη προβλήματα, ενώ το επιτελικό κράτος ναυάγησε σε απλά θέματα διασταύρωσης βάσεων δεδομένων, βγαίνει και τους καταγγέλει κιόλας. Αυτό να το βλέπουμε, γιατί αλλάζουν αυτά τα πράγματα, δεν είναι σταθερά. Πάντως, ότι το ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ποτέ γενικά στο συνδικαλιστικό κομμάτι μεγάλες δυνάμεις. Ούτε στην αυτοδιοίκηση, δυστυχώς. Ούτε στην αυτοδιοίκηση, δεν έχει καταφέρει. Ούτε στα πολύ του ζένια του, στα 36% δεν είχε φτάσει. Να το πούμε. Είναι τα καθήκοντα που έχουμε στην επόμενη περίοδο. Τι. Την Τετάρτη έχει φτιάξει. Τώρα ποιο ασχολείται με τις ψηφιακές εκλογές. Και όχι, ποιο ασχολείται, όλοι ασχολούνται. Είναι η τελευταία μεγάλη πανεπιστημιακή κάλπη. Δεν νομίζω ότι. Επειδή έχουμε περάσει όλα οι αποφοιτητικά έδρανα εδώ πέρα, όσοι έχουμε περάσει τις δεκαετίες όπως το 80 εγώ και ενδεχομένως το 90 πιο μετά, καλά, εσείς είστε πολύ μικρή διαστασία. Και ο Ζουλετάκου επίσης. Εγώ δεν είχα προλάβει και ψήφισα την εκλογή. Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ αλλαγμένο το κλίμα στις σχολές και αυτό το λέω από μέσα τώρα. Να υπενθυμίσω κάτι για τους νεότερους. Ότι μετά το Μάη του 68 στις εκλογές βγήκε ο Ντεγκόλ. Ναι. Σωστό και στη Γαλλία. Λοιπόν, σπουδαίο, μεγάλος ηγέτης όμως του χώρου. Συμφωνώ, αλλά πάντα αυτά τα πράγματα δεν οδηγούν εκεί που πρέπει. Λοιπόν, κύριε Βρετάκο, πάμε, δώστε μια απάντηση συνολική για το θέμα αυτό για να το κλείνουμε. Εντάξει, άκουσα με προσοχή όλους τους συναδέλφους εδώ από τα άλλα κόμματα. Εντάξει, η άποψη το ότι φταίει ο καπιταλισμός είναι μια άποψη που την ακούω από το ΚΚΕ, αλλά να την ακούω και από το Πασόκ είναι λίγο. Είναι πάντα λίγο ήταν στις θέσεις του Πασόκ πάντως η κεντροαριστερή. Αν προτείνει πλέον το Πασόκ το σοσιαλισμό ως ένα νεοπολίτευμα, πρέπει να βγείτε να μας το πείτε με. Άλλο το ότι ανακάλυψε ότι φταίει ο καπιταλισμός και ότι προτείνει πάμε να σοσιαλισμό. Εδώ λοιπόν έχουμε μια πραγματικότητα πέρα από το ιδεολογικό πέπλο όλου αυτού του πράγματος που είναι η εξής. Είναι μια σκληρή πραγματικότητα ότι είχαμε ένα πληθωρισμό ο οποίος κυρίως ήταν εξωγενής οι παράγοντες του και αυτό φαίνεται αν δούμε συσσωρευτικά τον πληθωρισμό που έφτασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 23,5% ενώ στην Ελλάδα το 15%. Άρα σημαίνει ότι ήταν ένα πρόβλημα που αντιμετωπίσαν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και χώρες που είναι πολύ πιο μπροστά σε εμάς και στον ανταγωνισμό και στον έλεγχο της αγοράς. Γιατί δεν θα κρύψω ότι υπάρχουν αδυναμίες και στη δική μας χώρα. Από την άλλη, η κυβέρνησή μας είναι ίσως σε ευρωπαϊκό επίπεδο η κυβέρνηση που έχει πάρει τα περισσότερα μέτρα. Με ένα μέτρο που δεν το έχω δει να το παίρνει άλλη κυβέρνηση, όπως είναι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Δηλαδή, έχουμε ορίσει την εσχροκέρδεια, γιατί μιλάμε για εσχροκέρδεια χωρίς να την ορίζουμε. Πρέπει να την ορίσουμε ότι όποιος έχει μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από αυτό που έχει το 2021, ουσιαστικά δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Άρα λοιπόν με βάση αυτό τον τόμο έχουν μπει πάρα πολλά πρόστιμα. Απ' την άλλη, έχουμε δώσει ένα πλέγμα προϊόντων στους καταναλωτές και με το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο εκεί ο πληθωρισμός το έχει με πολύ χαμηλότερο ρυθμό και είναι τα δεδομένα για πάνω από 1000 προϊόντα γνωστά, μπορεί να δουν όλοι. Με την πρωτοβουλία για μόνιμη μείωση της τιμής από 5%, με όλους τους ελέγχους που έχουν γίνει στην αγορά και θα συνεχίσουν να γίνονται. Αλλά το βασικότερο μέτρο, το οποίο πρέπει να πάρουμε, όμως αυτό δεν παίρνεται ούτε με λεφτόδεντρα ούτε με ευχές, παίρνεται με συγκεκριμένα μέτρα που έχουν να κάνουν με το περιθώριο της ανάπτυξης, είναι η αύξηση των εισοδημάτων. Αυτό είναι κάτι που το κάνουμε σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα με μια στόχευση στους πιο αδυνάμους. Έχουμε αυξήσει τον κατώτατο μισθό 4 φορές. Αυξήσαμε τους μισθούς του δημοσίου υπαλλήλου μετά από 12 χρόνια. Αυξήσαμε επιδόματα, το αφορολόγητο για κάθε πλέον τέκνο. Αυξήσαμε τα επιδόματα, το επίδομα τέκνου, το ελάχιστο κειμένο εισόδημα, τα επιδόματα των ΑΜΕΑ. Όλες αυτές οι αυξήσεις
Το αναγνωρίζουμε πρώτοι εμείς και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Προφανώς και δεν φαίνονται λόγω του πληθωρισμού. Όμως είναι μια ανάσχεση όλο αυτό που είχαμε τόσα χρόνια βράδυ, με τη μείωση. Την Παρασκευή το βράδυ είχαμε ένα τηλεφώνημα. Είναι από αυτά τα τηλεφωνήματα που τα θυμάσαι, δεν τα ξεχνάς, γιατί κάθε μέρα μιλάμε με πάρα πολλούς ανθρώπους. Εδώ ήταν ο Δημήτρης, το θυμάται. Παίρνει λοιπόν μια γυναίκα, νομίζω την Παρασκευή ήταν. Και λέει, εγώ έπαιρνα Δεκέμβριο, Νοέμβριο του 2023, έπαιρνα 397-398 ευρώ σύνταξη. Το Δεκέμβριο που πήρε τη σύνταξη του Ιανουαρίου, εγώ πήρα, πόσο μας είπε, λιγότερο ένα, 2-3 ευρώ λιγότερο αύξηση, γιατί προφανώς δεν πήρε το 3%, αλλά ακόμα και το 3% να έπαιρνε. Δηλαδή, αν τα 399-400 γινόντουσαν 412, θέλω να πω. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο που ζει με τα 400 ευρώ να ζήσει καλύτερα ουσιαστικά. Σίγουρα. Δεν ξέρω πόσες είναι αυτές τις περιπτώσεις, αλλά θα είναι πολλές. Δεν θα είναι μία και δύο. Ναι. Αν υπήρχε ένα κουμπί. Χωρίς, ας πούμε, ΕΚΑΣ, λέω τώρα εγώ. Ή χωρίς. Ακόμα και τα έκτακτη, τις έκτακτες βοήθειες. Εγώ δεν είμαι κατά των επιδομάτων. Καλά είναι και τα επιδόματα και σημαντικά και βοηθάνε ανθρώπους. Όπως αυτή που δεν δόθηκε το Πάσχα που μας πέρασε σε πολύ κόσμο που την περίμενε, θέλω να σας πω. Μα αυτό είναι και ο πραγματικός μισθός, κύριε Ξενάκη, που λέμε ότι ουσιαστικά πριν. Συγγνώμη που σας διακόπτω, πριν απαντήσετε. Που λέμε ότι έχει μειωθεί ο πραγματικός μισθός, σημαίνει ότι με τις πραγματικές συνθήκες στην αγορά και τις τιμές που υπάρχουν, τι μπορείς ουσιαστικά να αγοράσεις και δεν μπορείς. Και γι' αυτό και έχουμε τη δεύτερη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, όπως αναφέρατε, στην Ευρώπη. Για να είμαστε βέβαιοι, παρακαλώ. Και το κρίσιμο δεν είναι μισθός, είναι το εισόδημα. Ζείτε σε μια περιοχή και ξέρετε καλά τα προβλήματα. Αν υπήρχε ένα κουμπί, πιστέψτε με, που μπορούσε να το πατήσει οποιοδήποτε πολιτικός και στο τραπέζι και εκτός, και να μπορούσαν όλοι οι μισθοί να επανέλθουν με μαγικό τρόπο, θα το πάταγε. Δεν υπάρχει όπως στην πραγματικότητα. Σύμφωνη. Και αυτές οι αυταπάτες τελειώσανε όταν ήρθε στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, που είπε ότι θα απαντήσει στο κουμπί ουσιαστικά και θα τα επαναφέρει όλα, και τελικά δεν το έκανε γιατί ήρθε μια πραγματικότητα σκληρή. Άρα λοιπόν, να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Προφανώς. Το πιο βασικό που λέμε είναι ότι ο κόσμος πιέζεται. Εγώ σας το είπα πρώτος που το αντιγνωρίζω και στη δικιά μου περιφέρεια. Υπάρχουν άνθρωποι με χαμηλά εισοδήματα που πιέζονται πάρα πολύ από την ακρίβεια. Όμως αυτό που δίνουμε είναι το περίσσευμα της οικονομίας με βάση το ρυθμό ανάπτυξης. Όσο η οικονομία μας πηγαίνει καλύτερα, ναι, και αυτό είναι κάτι που το διασφαλίζουμε, όσο δεν παίζουμε με τις τύχες των επόμενων γενεών για να μην ξαναφτάσουμε ποτέ να έρθουμε σε μια πτώχευση ουσιαστικά πάλι. Όσο μπορούμε και έχουμε περισσότερα έσοδα στο κράτος μας, τόσο από αυτά τα έσοδα μοιράζονται με προτεραιότητα στους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, στα πιο χαμηλά εισοδήματα. Βεβαίως, οι αυξήσεις δεν είναι αυτές που θα έπρεπε να δοθούν. Συμφωνούμε όλοι. Πρέπει να ρίξετε τις τιμές, κύριε Βρετάκο. Είμαστε η δεύτερη πιο αποτυχημένη στην Ευρώπη. Είπατε ότι υπήρχε παντού κλίση πληθωριστική. Σας είπα λοιπόν ότι έχουμε πάρει τα περισσότερα μέτρα. Βαρύνει αυτό που λέτε. Αυτό είναι ομολογία αποτυχίας. Άρα πήρατε μέτρα, αλλά δεν μπορείτε. Εσείς τι προτείνετε? Άρα δεν ότι θέλετε. Εσείς τι προτείνετε? Να ανατραπεί η αναλογία της φορολογίας άλλες χώρες λειτουργήσε. Τα φορολογικά. Τα είπατε και προεκλογικά. Πείτε μας πού θα βρείτε τα χρήματα. Η ενίσχυση του καταναλωτικού και υπεραποδίδει ο ΦΠΑ δισεκατομμύρια τα τελευταία χρόνια. Μα αυτά που υπεραποδίδει, μισό λεπτό. Τις απευθείας αναθέσεις που έχετε κάνει. Αυτά που υπεραποδίδει ο ΦΠΑ. Αυτά που υπεραποδίδει ο ΦΠΑ και τα παραπάνω έσοδα πού πηγαίνουν? Δεν δόθηκαν 2,4 δισεκατομμύρια στο τέλος του 23 και στο 24. Δεν είναι κουπόνια, κύριε. Δεν είναι μακροπρόθεσμη οικονομική πολιτική. Η αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων ήταν κουπόνια. Μιλάμε για μείωση του φορολογικού του. Δεν απορροφούν την πληθωριστική κρίση. Το 95% των φορολογικών εσόδων είναι από τα νοικοκυριά και το 5% από τα νομικά από επιχειρήσεις. Πώς δεν είναι αυτό? Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Παίρνει κάτω από 1000 ευρώ αυτή τη στιγμή. Αυτή η αναλογία πρέπει να τραβήξει. Έχετε κάποια έρευνα από πού προκύπτει το ΦΠΑ? Το ΦΠΑ έχει μια συλλογική εισαγόμενο φορά από τους τουρίστες. Να ακούσουμε λίγο τον Χρήστο, παρακαλώ, και να πάμε σχετικά στο διάλειμμα. Άλλο επιχειρηματίας, ο οποίος φορολογείται στην επιχείρησή του και στο εισόδημά του, και γι' αυτό το εισόδημά του φαίνεται να είναι χαμηλότερο στη φορολογία. Δηλαδή, πώς να το πω τώρα, να πω ένα όνομα, ο Κόκαλης, έτσι πληρώνει ένα φυσιολογικό φόρο. Γιατί τα κέρδη του Κόκαλη είναι σε επιχειρήσεις του. Τα οποία φορολογούνται και εκεί. Σωστά. Πώς φορολογούνται εκεί, πόσο είναι τα έσοδα από εκεί, πόσο από τα φυσικά πρόσωπα. Αλλά δεν ισχύει ότι τα φυσικά πρόσωπα πληρώνουν περισσότερους φόρους από τις επιχειρήσεις. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε τα νούμερα. Λοιπόν, ο κ. Αλεξιάδης θα ξέρει καλά. Θα το προσκομίσουμε. Που κρατάτε λίγο να πάμε στο διάλειμμα και να ξεκινήσουμε. Θα ξέρετε πιο καλά από όλους μας εδώ πέρα, νομίζω, αυτά ειδικά τα τελευταία που μιλάμε. Ίσως όχι. Όσο ο Χρήστος ενδεχομένως. Αλλά όχι όσο οι υπόλοιποι εμείς. Εγώ από τον Αλεξιάδη τα μαθαίνω. Λοιπόν, διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Ναι, επιστρέφουμε στις παρεμβάσεις. Είχε φτάσει η συζήτηση σε ένα θέμα το οποίο αφορά το ποιοι πληρώνουν πολλά και ποιοι πληρώνουν λίγα. Και αν οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι όμιλοι πληρώνουν πολλά σε σχέση με αυτά που πληρώνουν οι ιδιώτες. Και επειδή είμαστε και σε πεδίο φορολογικών δηλώσεων, όπου θα αρχίσουν να έρχεται και ο λογαριασμός σε ελεύθερους επαγγελματίες, θέλω να πω εγώ, θα ήθελα να ακούσουμε τον κύριο Αλεξιάδη, ο οποίος επί αρκετά χρόνια ήταν συνδικαλιστής, πρόεδρος νομίζω των εφοριακών, δεν ήταν για αρκετά χρόνια. Ναι, ξέρετε τα θέματα καλά αυτά. Κοιτάξτε, ναι, για το θέμα της φορολογίας, εγώ παροτρύνω τους πολίτες πριν πάνε να ψηφίσουν, γιατί μερικοί έχουν αρχίσει ήδη έχουν ψηφίσει. Μερικοί ψηφίζουν. Αυτή είναι δαγκωτό, όσοι ψηφίζουν τώρα. Ναι, όχι ψηφίζουν. Έχουν αποφασίσει εδώ και από την προηγούμενη εκλογή που ψηφίσατε. Θα έλεγα λοιπόν στους πολίτες που ψηφίζουν ήδη, που πάνε να ψηφίσουν, πριν πάνε να ψηφίσουν, να μιλήσουν με τον λογιστή τους. Να δουν τι πληρώσαν πέρυσι, τι πληρώνουν φέτος. Αν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατί στους άλλους δεν αλλάζει τίποτα. Στις περιπτώσεις αυτές να ρωτήσουν, γιατί μαθαίνουμε για πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις. Γενικά όμως για τα φορολογικά. Ναι. Εμείς. Δηλαδή αυτοί που ψήφισαν στο οικονομικό επιμελητήριο είναι αγράμματοι. Αφήστε δεν ξέραν πω, τι φορολογία πληρώνουν. Και πήγαν και ψηφίσανε τον Κόλλια. Ενώ έχει ψηφιστεί ο νόμος. Ενώ ξέρουν τα ψηφίζουν άνθρωποι οικονομολόγοι. Ανόητοι ήταν. Δεν υπάρχει πουθενά στις εκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας αυτό που έφερε με τον τεκμαρτό υπολογισμό του εισοδήματος. Και η απορία μου εμένα, η απορία η δική μου είναι, επειδή πριν είχαμε κουβέντα για το θέμα των τραπεζών, των εταιριών ενέργειας κτλ, αναρωτιέμαι δημόσια, δεν το προτείνω, αφού πάμε να προσδιορίσουμε τεκμαρτά το εισόδημα ενός δικηγόρου, ενός λογιστή, ενός ελεύθερου επαγγελματία, γιατί δεν συζητάμε τεκμαρτά να προσδιορίζουμε και καθαρά κέρδη μεγάλων εταιριών, ειδικά αυτών που έχουν υπερκερδών. Έρχομαι όμως στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε μια ολοκληρωμένη πρόταση για το θέμα της φορολογίας. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί αυτή η πρόταση έχει μείωση φορολογίας και στο φόρο εισοδήματος, μείωση φορολογίας και στον έμφυα. Ναι. Και επειδή θα ακουστεί το τρομερό επιχείρημα και πού θα βρει τα λεφτά ο ΣΥΡΙΖΑ να το κάνει, η απάντηση είναι συγκεκριμένη. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών στις 14 Μαρτίου, λίγες δύο μέρες μετά από την ανακοίνωση των μέτρων από τον πρόεδρο μας, τον κύριο Κασελάκη, έβγαλε μια κοστολόγηση, όχι του Γενικού Λογιστηρίου, συνεργατών του Υπουργού, όπως λέτε, δελτίο τύπου, που υπολογίζει σε 40-50 δις, πάλι καλά μπορούσε να το πει και 600 δις. Ναι, μπορούσε να πει και 600 δις. Έχουμε ακούσει και στο παρελθόν ένα σωρό. Προσέξτε τώρα. Πάντως λέτε για μείωση του έμφυα. Δεν λέτε για κατάργηση του έμφυα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Λέμε για μείωση του έμφυα, που θα ελαφρύνει περίπου 5,5 εκατομμύρια υπόχρεωση έμφυα και λέμε. Άλλα έλεγε κάποτε ο αρχηγός. Είναι βελτιωμένη. Ότι ο έμφυα δεν είναι φόρος που καταργείται. Έτσι, και αυτό, έλεγε. Και αλλά έτσι λέγανε και στην αρχή που τον έβαλαν. Και λέμε και για, και για ενεργοποίηση και για αύξηση του συμπληρωματικού φόρου, που είναι μια διαχρονική θέση της αριστεράς. Αυτό λοιπόν που κάποιοι το ακούνε και τρομάζουν, διότι αυτό σημαίνει φορολόγηση αθρηστικά της ακίνητης περιουσίας και ένα πολύ σωστό μέτρο, εμείς το προτείνουμε. Στο θέμα όμως το φορολογικό, δεν κατέχουμε την απόλυτη αλήθεια. Και πρέπει μετά τις ευρωεκλογές να γίνει ένας ήρεμος διάλογος, να συζητήσουμε δύο βασικά πράγματα. Φορολογικά τι κάνουμε στη χώρα, διότι είχε δίκιο ο Πρωθυπουργός της χώρας μας όταν έλεγε προεκλογικά σταθερό σύστημα για 5 χρόνια. Ο Στέφανος Κασελάκης είναι για 10 χρόνια. Ας καθίσουμε να συζητήσουμε τα πολιτικά κόμματα τι θα κάνουμε, διότι η Νέα Δημοκρατία αλλάζει κάθε δύο μήνες με κάποιο νόμο το φορολογικό σύστημα. Να έχουμε μια σταθερότητα, μια συζήτηση για αυτό το θέμα και κάποια στιγμή πρέπει και από τη Νέα Δημοκρατία και από όσα οικονομικά στελέχη και άλλους τη στήριξαν και τη στηρίζουν να υπάρχει μια συζήτηση. Ποιος μας οδήγησε στα μνημόνια, ποιος έκανε μειώσεις μισθών, ποιος έκανε μειώσεις συντάξεων, γιατί ακούμε. Αυξήσαμε αυτό, αυξήσαμε εκείνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια συζήτηση. Ειλικρινά, κύριε Αλεξιάδη, ξέρετε πως ο κόσμος δεν ξέρει πότε και ποιοι έκαναν τις περικοπές, το ψηφίζει. Ανόητος είναι ο κόσμος. Παράλληλα, δηλαδή δεν ξέρει ότι κυβέρνησαν τη χώρα από το 2014 και μετά η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ κατά κύριο λόγο και η Νέα Δημοκρατία. Απλώς το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία 10 χρόνια δεν είναι εκεί που ήταν πριν. Ο κόσμος θα πάει σε κάθε κάλπη, δεν το θυμάται αυτό. Το ξεχνάει, νομίζετε. Το θυμάται. Βεβαίως το θυμάται. Ναι, προφανώς. Μήπως λοιπόν λέει ότι εντάξει, αυτοί φταίνε πραγματικά, γιατί αυτή η κυβέρνηση αλήθεια είναι, αλλά εγώ δεν εμπιστεύομαι και τους άλλους, διότι με κοροϊδέψανε.
άλλα μου λέγανε πριν τις εκλογές και άλλα μου δώσανε μετά τις εκλογές. Δηλαδή, για τον ΕΜΦΙΑ που λέτε, αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας για παράδειγμα, ο ΕΜΦΙΑ είναι ένας άδικος νόμος, δεν αλλάζει, καταργείται. Εδώ είναι στα αυτιά μου ακόμα. Ξέρω. Όταν το λέγατε τρία χρόνια αυτό. Υπήρτε το στους συνταξιούχους και φέρατε τον νόμο Κατρούγκαλο. Ναι, 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 χάθρο και μισή του συντάξει. Να θυμηθούμε και αυτό. Δεν τις φέρατε πίσω. Το 2014 είχαμε αυτή τη θέση. Πήραμε τις εκλογές τον Ιανουάριο του 2015 με αυτή τη θέση. Ναι. Δεν καταφέραμε να το κάνουμε πράξη και πήγαμε σε εκλογές το φθινόπωρο του 2015 χωρίς να υπάρχει αυτή η θέση και πήρα τις εκλογές στο πρόγραμμα. Και πήρα τις εκλογές. Και πήραμε χαζό συνομιλία. Και τώρα κατηγορείτε τη Νέα Δημοκρατία που λέει για το 41%. Μα μισό λεπτό. Το ίδιο λέει και η Νέα Δημοκρατία που λέει το εσείς. Πήρα 41% λέει. Εμείς δεν υιοθετήσαμε τον ΕΦΙΑ. Ο κόσμος μετά από 4 χρόνια που έδωσε 41% στην Δημοκρατία δεν είναι το ίδιο με αυτό που κάνετε που μου λέτε τώρα εσείς. Το ίδιο. Το δικό σας 41% είναι αυτό. Όχι, δεν είναι το ίδιο γιατί εμείς αυτά που είπαμε τα κάναμε. Αναξιόπιστο σωστά. Αυτοί δεν κάνουν τίποτα από τίποτα. Για 1, 2, 3, 5 λάθη. Ενώ Νέα Δημοκρατία και Πασόκ όχι. έχουν κάνει από το 1974 και μετά έχουν αξιοπιστεί. Ο κόσμος θα ψηφίσει κάλπες και θα πει τώρα. Βεβαίως θα το κρίνει ο κόσμος. Κύριε Αλεξιάδη, και τα στελέχη σας πάντως, ο κύριος Πιλιοτόπουλος και ο κύριος Αντώνανος εκεί ήταν σε αυτή τη διακυβέρνηση, δίπλα στον κύριο Καραμαλή. Προσωπική ευθύνη έχουν. Είστε σύντροφοι τώρα όμως. Φυσίως έχουν προσωπική ευθύνη, αλλά. Όχι, χαίρομαι που το ακούω. Δεν το έχω ξανακούσει δημόσια. Τα στελέχη που μετακινούνται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας και κατεβαίνουν μαζί με το Πασόκ, να μην πω ονόματα. Τώρα μιλάμε γιατί, για κυβερνητικούς αθλητές, φαντάζομαι. Το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Λέω λοιπόν. Το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, κύριε Αλεξιάδη. Το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Εν πάση περιπτώσει, για το θέμα του. Το Μαξίμου είναι πιο πολύ Πασόκ. Για το θέμα του φορολογικού συστήματος. Μακάρι μετά τις προεκλογές να ανοίξει ουσιαστικός διάλογος. Όχι ποιος έχει δίκιο, τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Ωραία, πολύ ωραία. Και μια που την άνοιξε την κουβέντα, δεν θα πάμε σε εσάς, όχι, θα πάμε και στους υπόλοιπους, να δούμε τις παρέες. Κυρία Αναστασία, να ακούσουμε και εσάς για το κομμάτι αυτό. Επειδή είμαστε σε περίοδο που γίνονται φορολογικές δηλώσεις και μας ακούνε άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν ενδεχομένως. Έχω και εγώ πιστεύω ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες πια ξέρουν τι τους περιμένει. Το συζητήσαμε εκτενώς. Και ειδικά οι οικονομολόγοι και οι επαγγελματίες. Αλλιώς όμως είναι. Επειδή με κοιτάει κάπως εδώ πέρα και εκεί, αλλιώς είναι η ώρα που θα πληρώσεις και αλλιώς είναι να το συζητάς. Είναι έτσι, σωστό, έχετε δίκιο. Αυτό σκέφτεστε μάλλον. Λοιπόν. Το Judgment Day που λέμε και στα αγγλικά και αφορά και στους δικηγόρους, κύριε Ξενάκη, όπως ξέρετε πολύ καλά. Και εγώ, επειδή είμαι δικηγόρος, το είχαμε ζήσει έντονα αυτό με αυτό τον αναχρονιστικό οριζόντιο, αν θέλετε, με το τεκμαρτό, με τη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών που δεν ήταν στην προεκλογική ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας, έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί όταν καλείσαν να κατέβει σε εκλογές, κατέβει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα στο να ξέρει και ο κόσμος τι ψηφίζει. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο εντοπίζεται είναι μια τρομερή δυσκολία σε 1 εκατομμύριο φορολογικές δηλώσεις και για τα φυσικά και για τα νομικά πρόσωπα, στις οποίες δεν έχουν δοθεί τουλάχιστον μέχρι ακόμα κάποιες παρατάσεις. Και αυτό έχει προκαλέσει έναν τεράστιο φόρτο εργασίας στους λογιστές, στους οικονομολόγους. Για ποιο λόγο? Γιατί από ό,τι καταγγέλνουν οι άνθρωποι, έρχονται με λάθη αυτές οι δηλώσεις, τα οποία καλούνται να διορθώσουν. Και είχαμε φυσικά και τη δήλωση εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας που ουσιαστικά ρίχνει το βάρος στους λογιστές ότι ουσιαστικά τους παίρνουν τη δουλειά και αυτό διαμαρτύρονται. Το οποίο φυσικά το καταδικάζουμε ως δήλωση, καθώς θεωρούμε ότι οι άνθρωποι απλά θα έχουν επιπλέον φόρτο εργασίας. Και όλα αυτά να αναφέρουμε ότι έχουν την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη για έναν υποτιθέμενο ψηφιακό μετασχηματισμό που μέχρι στιγμής παρουσιάζει πολλά προβλήματα κατά την υλοποίησή του, για μια ακρίβεια που όπως συζητούσαμε πριν, που μας έχει στη δεύτερη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη της Ευρώπης, για αυτό που λέμε κοινωνικό μισθό που αφορά στην υγεία και στην παιδεία, όπου μισές χειρουργικές αίθουσες είναι κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού. Το ονοματεπώνυμο του κ. Μητσοτάκη, τόσο από το Ευρωπαϊκό Ψηφοδέλτιο, έχει και η κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ που έπεσε περονόσπρος, έχουν αλλάξει 4 πρόεδροι και μπήκε σε Ευρωπαϊκή Κουβέντα. Ανοίγεται πολύ όμως τώρα. Έχει και η κατάσταση με την παρέτηση του πρόεδρου του ΟΕΛΓΟ Δήμητρα, που είναι υπεύθυνος για τις νοθείες επειδή πιεζόταν να κάνει αυτές τις αναθέσεις. Εγώ είπα να μείνουμε λίγο στα φορολογικά. Απλά είναι όλα αλληλένδετα, κύριε Ξενάκη. Επειδή έχουμε και ευρωπαϊκές εκλογές, να ξανακαταλήξω στα φορολογικά, θεωρούμε ότι αυτή ήταν μια ξεκάθαρα φορομπηκτική πολιτική και επειδή το Πασό κατηγορήθηκε για φορομπηκτική πολιτική, επειδή αναφέρθηκε ουσιαστικά σε μερίσματα των 2 και των 3 εκατομμυρίων και είπε ότι πρέπει να αυξηθούν κατά 2.000 οι φόροι σε αυτά τα μερίσματα και μας είπαν φορομπήκτε στο τοπικό Δημοκρατία. Να αναφέρουμε ότι ανταποδίδουμε αυτό το κοπλιμέντο τώρα στον κύριο Μητσοτάκη. Βγήκαν τα στοιχεία πριν από ένα μήνα περίπου. Ναι, βγήκαν τα στοιχεία του 2022. 6,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις. Από τα 6,5 εκατομμύρια φορολογικών δηλώσεων, τα 5,5 εκατομμύρια δήλωσαν ότι ζουν και επιβιώνουν στην Ελλάδα με εισόδημα ετήσιο λιγότερο από 10.000 ευρώ. Εάν αυτό το πράγμα δεν είναι κλοπή, τι είναι?
Φυσικά, φυσικά. Κάτι πρέπει να γίνει. Φυσικά. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι το πρώτο βήμα όμως να ενισχύσουμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Να γίνει εγκαίρος. Πήραμε 10 μέτρα, δεν πήραμε μόνο αυτό το μέτρο. Η διασύνδεση τώρα, των ταμιακών μηχανών με τα POS. Δεν είναι αυτά τα πρώτα βήματα όμως που κάνεις. Δεν είναι ένα πρώτο βήμα το να δεις το 8% των μεγάλων εταιριών, των μεγάλων εσόδων αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε φορολογικούς παραδείσους. Μα τι σχέση τώρα έχει το ένα με το άλλο? Φυσικά σας λέω, 6,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις. Οι άνθρωποι δηλώνουν εισοδήματα. Τη φοροδιαφυγή. Από τα 6,5 εκατομμύρια, τα 5,5 λένε ότι ζουν με ένα 500 το μήνα. Και τα αυτοκίνητα, οι ταβέρνες, τα μαγαζιά. Όλοι αυτοί λειτουργούν με ανθρώπους που λένε ότι ζουν με ένα 500. Από όποιον και αν προέρχεται, φυσικά και δεν την ενθαρρύνουμε τη φοροδιαφυγή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει. Άρα κάτι μπορεί να κάνει. Μπορεί να είσαι και τιμωρητικό, να είσαι ένα τιμωρητικό νεοφιλελευθερισμό, αν θέλετε, που χρησιμοποιεί ο κ. Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή απέναντι στου ελεύθερου επαγγελματίε. Οριζόντια. Δεν είναι οριζόντια. Δεν είναι οριζόντια. Ξέρετε ότι όποιος θέλει είναι μαχητό και μπορεί να μην το κάνει. Και απ' την άλλη, όποιος δηλώνει ότι ζει με πόσα χρόνια χρειάζεται για να φτάσει και να του πούνε ότι θα γίνει με πολύ πιο εύκολο τρόπο μέσω της ΑΔΕ. Όπως θα γίνουν τώρα οι φορολογικές δηλώσεις. Πάντως για 1 εκατομμύριο φορολογούμενους που διακούν συνέχεια τις φορολογικές δηλώσεις, οι φορολογικές δηλώσεις θα γίνουν αυτόματα που είναι μισθωτοί και δεν έχουν κανένα άλλο εισόδημα. Εκεί μπορεί όντως να υπάρχουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες. Επειδή εφαρμόζονται πρώτη φορά, μπορεί να υπάρχουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες, αλλά θα δείτε ότι στο μέλλον. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα απαλλαγούν από ένα επιπλέον κόστος που ήταν να τους κάνει ένας λογιστής την φορολογική δήλωση την ώρα που ουσιαστικά δεν είχαν κανένα άλλο εισόδημα να δηλώσουν. Είχε δίκιο η επίθεση του κ. Κατζηδάκη στους λογιστές? Δεν είπα εγώ ότι είχε δίκιο για κάποια επίθεση. Σας είπα ότι είναι ένα μέτρο το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι, για να μην λέμε ότι οι ψηφιακές συναλλαγές είναι όλες λάθος, που έχουν μοναδικό εισόδημα τη μισθωτή του εργασία, θα έχουν αυτόματα φορολογικές δηλώσεις. Αυτό δείχνει ότι δεν θα έχουν ούτε φοροδιαφυγή και από την άλλη θα φύγει μια γραφειοκρατική διαδικασία που υπήρχε ανάμεσα. Ήρθα εδώ στο κανάλι και με την είδηση ότι το κράτος φέτος θα στείλει τις φορολογικές δηλώσεις συμπληρωμένες. Μόλις το είπα, αμέσως δέχτηκε ο Ξενάκης τηλεφωνήματα από διάφορους. Και τι είναι αυτό, και δεν πρόκειται να γίνει, και δεν πρόκειται να γίνει, για να χάσει το πεντάρικο. Και τι ένα πεντάρικο παίρνω από αυτούς. Εσείς θεωρείτε ότι είχε δίκιο και ο Σκαζιδάκης στην επίθεση του. Εγώ λέω ότι αντιδρούν ότι χάνουν εισόδημα. Εσείς διαφωνείτε ότι είναι σωστό. Εσείς διαφωνείτε ότι είναι σωστό σε ανθρώπους που έχουν μόνο μισθωτή εργασία να γίνεται αυτόματα φορολογική δήλωση, εφόσον το γνωρίζει αυτό το ζήτημα. Το ζητάμε εδώ και 15 χρόνια. Άρα γιατί διαφωνείτε? Υπάρχουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες που διαφωνούνται πρώτη φορά, οι οποίες θα λυθούν. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η σύνδεση και το χτίσιμο του αφορολόγητου με ηλεκτρονικές συναλλαγές επί ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε, επί ΣΥΡΙΖΑ νομοθετήθηκε και πολύ σωστά η Νέα Δημοκρατία το διεύρυνε. Ωραία. Και το συνεχίζουμε με τη σύνδεση των ταμιακών με τα POS. Αυτή η λογική ότι υπάρχουν χαμηλά εισοδήματα και θα έρθουμε έμεσα να τα αυξήσουμε είναι λάθος. Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση. Να πάμε στην κυρία Κένα, παρακαλώ. Ότι 75% των ελεύθερων επαγγελματιών ζουν με μισθό κάτω από τον κατώτατο. Συμφωνείτε με αυτή την πραγματικότητα? Δεν γιατρεύει την πληγή η συγκεκριμένη μέθοδος. Συμφωνείτε με αυτό? Είναι άδικη μέθοδος. Άρα δεν υπάρχει φοροδιαφυγή. Τα οριζόντια είναι πάντα άδικα. Λοιπόν, κυρία Χτενά, ορίστε. Ναι, για να πολύ σύντομα γιατί δεν τελειώνει. Δεν νομίζω. Πάρτε το χρόνο σας, ορίστε. Πράγματι, η φορολόγηση των αυτοαπασχολούμενων δεν ήταν στις προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, ήταν στις συστάσεις της αρνής έκθεσης της Κομισιόν. Ό,τι περνάει, το 80% των νομοθετημάτων που περνάει αυτή η κυβέρνηση εκκινούν, αποτελούν ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών. Άρα λοιπόν, όλα τα κόμματα που συμφωνείτε με τις πολιτικές, κεντρικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματικά απορώ που καταφέρεστε έτσι το ενάντια στο μέτρο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή. Εμείς λέμε λοιπόν ότι το κέντρο συντονισμού των αντιλαϊκών πολιτικών σε όλη την Ευρώπη είναι κοινό. Και είναι η Κομισιόν, ψηφίζονται στο Ευρωκοινοβούλιο, σχεδιάζονται κεντρικά. Και εξειδικεύονται σε κάθε χώρα ανάλογα με τις ιδιότητες κάθε χώρας. Γι' αυτό και καλούμε εμείς τους συμπολίτες μας να πάνε στην κάλπη και να ψηφίσουν και πώς γίνεται με κριτήριο όμως, την καθημερινότητά τους και όχι με κριτήριο τις ανταλλαγές επιστολών. Πώς γίνεται σε κάθε εκλογή, γιατί αυτή η επιχειρηματολογία ήταν ακόμα το κουκουέ σταθερά εδώ και 40 χρόνια, όσα παρακολουθώ πολιτική. Λοιπόν, και συνεχίζουν στο Ευρωκοινοβούλιο να στέλνουν και στις εθνικές, στα εθνικά κοινοβούλια να στέλνουν αυτές τις δυνάμεις αυτές. Είναι χαζός ο κόσμος.
Δεν καταλαβαίνει. Ή μήπως θεωρεί ότι αυτό το οποίο προτείνεται είναι χήμερα. Γιατί όταν τίθεται το ερώτημα στα στελέχη του ΚΚΕ, θα το βάλω και σε εσάς, πέστε μας ένα μέρος στον κόσμο που ισχύει αυτό το οποίο λέτε τώρα. Ένα μέρος στον κόσμο. Όπου δεν ισχύει, δεν υπάρχει καπιταλισμός ισχύει, εννοείται. Δηλαδή και που η οικονομία δεν λειτουργεί. Αυτή τη στιγμή. Πέστε μας ένα μέρος. Αυτή τη στιγμή. Το ότι δεν υπάρχει. Ζητάει και ρεαλιστικές λύσεις ο κόσμος. Το ρεαλιστικό είναι να συνεχίσει να φτωχαίνει. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος ανάπτυξης που δεν περνάει μέσα από τη μεγιστοποίηση των κερδών λίγων. Ο οποίος είναι φανταστικός όμως. Αυτό λέμε. Δεν υπάρχει. Άρα λέτε λοιπόν ότι είναι μονόδρομος να κερδίζουν λίγοι και να φτωχαίνουν πολύ. Πείτε μας ένα πραγματικό παράδειγμα. Αυτό λοιπόν που ζητάμε, που λέμε εμείς στον κόσμο. Να συγκρουστεί με αυτή τη λογική. Μα η κούβα έχει κατώτατο το μισθό 60 ευρώ. Δεν λένε. Να πιστέψει στη δύναμή του, να το πάρει πάνω του αυτό. Να μην αναθέτει την τύχη του σε δυνάμεις που του υπόσχονται το μονόδρομο του να πλουτίζουν λίγοι και να φτωχαίνουν πολύ. Εγώ πάντως ένα ερώτημα έτσι προς τα ΚΚΕ που με ταλανίζει πάρα πολύ. Ναι. Πώς γίνεται να συμμετέχετε σε ευρωπαϊκές εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώ διαφωνείτε με την Ευρώπη? Ναι, ακριβώς γι' αυτό. Θέλετε λοιπόν εκ των έσω να καταλάβετε. Όχι. Πρέπει να υπάρχει φωνή που να λέει όχι. Σε ένα τόσο αντιδραστικό κοινοβούλιο. Και μακάρι να είναι πολλές αυτές οι φωνές. Αυτό λέμε. Άρα αυτές οι φωνές θα είναι ουσιαστικά να το καταργήσουν το όργανο. Αν κάποια στιγμή επικρατήσουν αυτές τις φωνές, θα πάνε και θα ψηφίσουν ότι καταργήσουν. Όχι. Δεν καταργούνται έτσι τα πράγματα. Αλλά το να έχεις δυνατή τη φωνή, πιο δυνατή τη φωνή του λαού εκεί μέσα. Όταν συμμετέχουμε σε εκλογές, συμμετέχουμε για να τις κερδίσουμε. Αν τις κερδίσει, τι θα κάνετε, θα καταργήσετε την Ευρώπη. Από θέση αντιπολίτευση θέλουμε να ισχυροποιηθούμε σε αυτή τη φάση που συζητάμε τώρα, έτσι. Δεν είμαστε στο σημείο να αλλάξουν οι σχετισμοί, νομίζω. Μα αν αλλάζαν όμως, θα καταργούσατε αυτό για το οποίο κατεβαίνετε στις εκλογές. Λοιπόν, περισσότερες φωνές μέσα σε ένα κοινοβούλιο που να μιλούν τη γλώσσα του λαού, να μιλούν πραγματικά για τα προβλήματά του και να αναδεικνύουν, να ενημερώνουν για το τι σχεδιάζεται εκεί μέσα. Ναι, λαός είναι. Λέμε λοιπόν, είναι φυσικά. Προφανώς η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή, όταν λέμε ότι οι συσχετισμοί είναι αρνητικοί, αυτό εννοούμε. Το αίμα του λαού, κυρία Κλενά, στηρίζουν το ΚΚΕ. Δεν κατάλαβα, συγγνώμη, δεν κατάλαβα την αρχή της ερώτησης. Κάποιοι επιχειρηματίες. Ποιοι επιχειρηματίες μπορεί να στηρίζουν το ΚΚΕ? Πολύ γνωστοί. Γνωστοί και πολύ γνωστοί. Στηρίζω, λέω, από αυτούς τους επιχειρηματίες. Δεν τους ξέρω, δεν τους ξέρω κι εγώ, αλλά δεν τους ξέρετε. Δεν τους ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι να φέρετε. Βεβαίως. Πολιτικά εννοείται. Οικονομικά εννοώ. Αγοράζουν κουπόνια οι άνθρωποι. Νόμιμη δήλωση τη ημέρα. Να σου πω, να σου πω ένα μυστικό. Έχω αγοράσει τα κουπόνια. Εγώ λέω για μεγάλα ποσά. Δεν δεσμεύεται από κανέναν και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το έχουμε αποδείξει ότι δεν δεσμευόμαστε. Ούτε δεν μα έχουν στο χέρι ούτε λόμπι, ούτε επιχειρηματίες, ούτε ξένες κυβερνήσεις, ούτε νατοϊκοί, ούτε τίποτα. Παίρνουμε λεφτά από τον ελληνικό λαό, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Με ποιο τρόπο χρηματοδοτείται το ΚΚΕ. Κοιτάξτε, επειδή ακούμε συχνά στο τραπέζι το επιχείρημα, πείτε μας μια χώρα που κάνει αυτά, πείτε μας μια χώρα. Εγώ ρωτάω, με την Ευρώπη συγκρινόμαστε, δεν συγκρινόμαστε με χώρες περίεργες. Πείτε μας μια χώρα της Ευρώπης με τόσο χαμηλό επίπεδο μισθών και τόσο μεγάλο πληθωρισμό. Το είπαμε πριν. Άρα μην ψάχνουμε μόνο κάποια, πείτε μας μια χώρα της Ευρώπης που να έχει γίνει τέτοια συγκάλυψη σαν έγκλημα, σαν το έγκλημα των Τεμπών. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Συγκάλυψη και εννοείται. Εντάξει, τώρα το πάντα είναι ένα διαφορετικό ζήτημα. Για το οποίο πολύ καλά και έγινε η μίμηση. Να μιλήσουμε για τον πληθωρισμό, αλλά. Και μακάρι να προχωρήσει η υπόθεση αυτή. Να μην συγκρίνουμε λοιπόν μόνο κάποια πράγματα. Όχι. Συγγνώμη. Μπορείτε, όχι, εδώ είμαστε για να συγκρίνετε ό,τι θέλετε εσείς και ό,τι θέλω εγώ και ό,τι θέλει ο καθένας από εμάς. Δεν υπάρχει να μην. Ό,τι θέλει συγκρίνει ο καθένας. Για τα ΤΕΜΠΗ έχουμε κάνει ατέλειωτες συζητήσεις και θα συνεχίσουμε να κάνουμε, ελπίζω, μέχρι να υπάρχει μια απάντηση. Μακάρι, εδώ συζητάμε επίσης για τις υποκλοπές. Συζητάμε για παράδειγμα. Θα πάμε σε δεύτερες εκλογές χωρίς να ξέρουμε για ποιο λόγο παρακολουθεί ο κ. Ανδρουλάκης. Το οποίο για την άποψή μου κατά είναι απαράδεκτο πολιτικό αρχηγό που παρακολουθεί και δεν ξέρουμε τον λόγο και τα λέμε και τα ξαναλέμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ρωτάμε. Πέστε μας ένα μέρος που να έχει συμβεί αυτό. Απαντάει, όπως απαντάει, κύριε Κλενά. Ένα μέρος που να έχει τόσο πολύ πληθωρισμό, τόσο χαμηλούς μισθούς. Πριν από 20 λεπτά είπαμε ότι είμαστε πρώτοι-τελευταίοι στην Ευρώπη στην ακροαστική. Άρα δεν υπάρχει άλλη χώρα. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να έχει τόσο μεγάλο δημόσιο χρέος και να έφτασε σχεδόν στο όριο της χρεοκοπίας. Ούτε υπάρχει άλλη χώρα που να ψήφισε τις αυταπάτες. Μισό λεπτό. Να ψήφισε τις αυταπάτες. Ακούστε, επειδή είμαστε κάτι. Να ψήφισε, είπα το μεγάλο χρέος. Όλες οι κυβερνήσεις που κυβερνήσαμε. Εμείς κάναμε εμείς. Ναι, εσείς είπατε όμως ότι θα τα ζούσε τότε με τον Δημοκρατικό άρθρο, κύριε Αλεξιάδη μου. Και ήρθατε για να φέρετε το κρίτο μνημόνιο. Κάποιες κυβερνήσεις το κάνανε. Ακούστε, επειδή είπατε και πριν ότι εμείς
Ήρθαμε με ένα πρόγραμμα, δεν τα καταφέραμε, τις γνωστές αυταπάτες που είπε και η πρόεδρός σας, και κερδίκαμε στις δεύτερες εκλογές. Εμείς είχαμε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο, δεν ταυτίζεται. Ήρθαμε με ένα πρόγραμμα το οποίο το εφαρμόσαμε και γι' αυτό μας ψήφισαν οι πολίτες για να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική. Άρα, έχουμε όλοι ευθύνες για αυτό που γίνεται, αλλά δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Και κάποια στιγμή, ναι, αν θέλουμε να φτάσουμε το ευρωπαϊκό μέσο όρο, πρέπει να συνεχίσουμε μια σταθερή πολιτική και στο φορολογικό, ναι, αλλά και γενικότερα μια πολιτική που φέρνει ανάπτυξη. Εσείς πήγατε αυτό τη χώρα αυτό είναι το πραγματικό. Εμείς στη χρεοκοπία, εμείς βγάλαμε τη χώρα από τη χρεοκοπία. Αφού πρώτα, κάνατε, αφού πρώτα στείλατε τον κύριο Βαρουφάκη, με τον οποίο είμαι σίγουρος ότι διαφωνείτε εσείς. Και πήγε και έκανε ένα πάρτι στην Ευρώπη, ρεγκλεύοντας τη χώρα διεθνώς. Για να πω αυτό, έχει ένα μεγάλο κόστος. Δημόσια περιουσία στο υπερταμείο για 99 χρόνια, φέραν το τρίτο μνημόνιο χωρίς λόγο, έτσι. Όχι το τρίτο, τα τρία μνημόνια. Γιατί το τρίτο μνημόνιο ήταν το ένα, το δύο και το τρίτο. Ενώ το έμφυο ποιος τον εφάρμοσε? Τρία μνημόνια. Ήταν μνημονιακή δέσμευση. Α, μπράβο, το τρίτο μνημόνιο περιείχε και το πρώτο και το δεύτερο και τα 100 δισεκατομμύρια. Και αριθμητική είναι αυτή. Όχι, είναι σαν τα κάψιμα. Κύριε, ξέρετε ότι είστε η συμπάθειά μου, γιατί είστε η καλύτερη μνημονιακή κυβέρνηση της Ευρώπης. Συγγνώμη. Όταν λέμε για το ΕΚΑΣ που ενδιαφέρει τον κόσμο, το επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν το καταργήσαμε εμείς, ήταν του πρώτου μνημονίου, το τρίτο το κυρώσαμε. Άρα δίκιο έχει που λέει το τρίτο ήταν μαζί πρώτο, τρίτο, δεύτερο και τρίτο. Εσείς το λέτε αυτό, ότι είναι υποχρέωση το πρώτο μνημόνιο. Εσείς το 15 παραλίγο να βγάλετε τη χώρα από την Ευρώπη. Θυμάστε τον κόσμο στις ουρές, τα ATM, κύριε Ακλήξια, δεν τα έχουμε ξεχάσει τώρα αυτά. Ψήφισε ο κόσμος, δεν είναι χαζός ο κόσμος. Εντάξει, σωστά. Τις εκλογές, ούτε τώρα πάντως έτσι. Άρα λοιπόν ούτε τώρα είναι χαζός. Τώρα είναι χαζός και θα δούμε στις εκλογές ότι θα γίνει. Είστε η καλύτερη μνημονιακή κυβέρνηση, κύριε. Αλλά σε ό,τι αφορά το 2015, εμείς το 2015 όταν ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις και θέταμε το ΑΒΓ θέμα, μας λέγανε σας παρακαλώ κύριε, αυτό έχει συμφωνηθεί, έχετε υπογράψει. Αυτά δεν τα ξέρατε, το έλεγατε στον κόσμο ότι θα τα καταργήσουμε με ένα νόμο. Αποκλήθηκε αυτό από τους πολίτες, σας είπα. Λοιπόν, άρα ξεπλήθηκε. Κύριε, κυρίες και κύριοι. Και άλλα κάνατε. Υπάρχει κρίση διαρκείας. Υπάρχει κρίση διαρκείας. Πώς το λέτε, ναι, κρίση διαρκείας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κρίση είναι μια πραγματικά δυνατότητα. Και τους κυρίους, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ, καλή εβδομάδα να έχετε. Καλή συνέχεια. Θα δούμε τις εκλογές. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε τρεις μας, μένουμε εδώ πέρα. Και πάμε σε τηλεφωνικές γραμμές. Όχι υποψήφιους, δεν έχουμε σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, πάμε στις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Ξεκινάμε με τον κύριο Σταμάτη από τα Σεπόλια. Καλησπέρα σας. Α, όχι. Πάμε στον κύριο Μανώλη της Αγίου Αναργύρους. Καλησπέρα, ναι. Κύριε Μανώλη. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Μανώλης από τους Αγίους Αναργύρους μας ακούει. Ναι. Ορίστε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο κύριος. Πέστε μας. Κύριε Ξενάκη, στο ωραίο πάνελ. Θα ήθελα να πω δύο παραδείγματα. Ορίστε. Η Ελλάδα σήμερα πάει σταθερά μπροστά. Έχει σταθερή κυβέρνηση. Μη γυρίσουμε πίσω. Αλλά δεν υπάρχει αντιπολίτευση, που είναι εις βάρος μας ολονό των Ελλήνων. Ναι. Θα σας φέρω παράδειγμα. Όταν τρεις τζομπάνιδες, ο ένας τζομπάνιδες έχει τα ζώα του, τα περιποιείται, τον μιλάει, τον μιλάνε, και τα περιπίδει και παράγει γάλα, είναι υπέρ του κράτους. Οι άλλοι αντιπολίτευση, σας λέω παράδειγμα τώρα οι αρχηγοί, έχουν άγρια κατσίκια, περιμένουν τα ζώα τους με τα σιλιά να τα μαζέψουν, που δεν πάνε καθόλου εκεί πέρα, να τα μαζέψουν να παράγουν γάλα. Δεν γίνεται έτσι η αντιπολίτευση, γιατί είναι άγρια όλα. Ενώ η κυβέρνηση πάει πολύ καλά και δυνατά. Μάλιστα. Εγώ θα ψηφίσω Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε μπροστά και δυνατά. Να είστε καλά, κύριε Μανώλη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε στην κυρία Μαρία από τη Σαλαμίνα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Ξενάκη. Γεια σας. Δεν έχουμε τίποτα νέα για βοήθεια. Ναι, για βοήθεια λέτε. Ναι, κύριε Ξενάκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαι σε απόγνωση πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν έχω άμα μου κόψει για το πώς που θα πάω με τα οξυγόνα. Έχουμε ξαναμιλήσει νομίζω. Που είχατε πει ότι είχατε το ρεύμα, σωστά. Ναι. Ναι. Παρακαλώ. Τηλεφώνησαν κάποιοι άνθρωποι, θυμάμαι εγώ εδώ. Δεν ξέρω τώρα τι. Και από το Δήμο της Σαλαμίνας. Και από το Δήμο της Σαλαμίνας, νομίζω. Συγγνώμη. Και από το Δήμο. Από τη Σαλαμίνα μου φέρνουνε πάλι. Ναι. Μου φέρνουνε πάλι.
Ναι, μου είπαν ότι ο Δήμος Σαλαμίνας ενδιαφέρθηκε. Τηλέφωνο και είπα ότι θα συνέβη με την κοπέλα του καναλιού. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ θα μόλις τελειώσουμε, θα ξαναμιλήσω μαζί της. Ξέρω ότι έγινε μια παρέμβαση από τον Δήμο της Σαλαμίνας και την οποία τον ευχαριστούμε πολύ γιατί ανταποκρίθηκε άμεσα σε εκείνο το βράδυ. Θα δούμε και τι άλλο μπορεί να γίνει. Θα μιλήσω και με την κοπέλα που μιλάτε και η οποία είναι μαζί μας εδώ πέρα έξω σήμερα, συμπτωματικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μαρία μου. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε στη Νέα Ιωνία, στην κυρία Ανδριανή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα και χρόνια σας πολλά. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά. Κύριε Ξενάκη, εγώ θα ήθελα να πω πού είναι ο Ανδρέας ο Παπανδρέου να δει το χάι στα περήφανα γυρατιά του. Πού είναι ο Γιώργος ο Γεννηματάς να δει το χάι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Σε περίπτωση που ο κύριος Χρυσοχοΐδης και ο κύριος Φλωρίδης, οι άλλοι δεν με ενδιαφέρουν καθόλου, αν τυχόν βλέπανε αυτόν τον άνθρωπο και τους ρωτούσε τι κάνανε, τι θα λέγανε, ότι εκεί που φτύνανε πάνε τώρα και γλύφουνε, τι θα λέγανε αυτοί οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε κι αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος προηγουμένος που πάει εμείς τα γίδια που είμαστε, που δεν είμαστε γαλαντόμα, είμαστε άγρια, ενώ αυτοί είναι οι άνθρωποι που φέρνουν το γάλα, που ο κόσμος είναι καταευχαριστημένος, βγαίνει και ζητάει βοήθεια και είναι ντροπή. Αυτό το πράγμα είναι ντροπή. Ή να σε παίρνει φίλοι το Πάσχα, γιατί δεν έφταναν όλα τα άλλα. Έβαλε και τον έμφυα να το πληρώσουμε τέλος του μήνα. Ναι. Δεν φτάνανε όλα τα άλλα. Και να σου λέει δώσε μου ένα πενιντάρικο και θα σου τα δώσω σε δύο δόσεις. Ναι. Να πάει να ψωνίσει για το άρρωστο παιδί της και για τον εαυτό της. Αυτές είναι οι ομορφιές. Αυτό είναι το ότι πάμε καλά. Αυτό είναι ότι η επιχειρηματικότητα έχει φτάσει στο ναδύρ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και εσείς κύριε Κόμστα, που ξέρετε και ασχολείστε με τα φορολογικά, είσαστε μέσα στα οικονομικά, μήπως μπορείτε να μας πείτε πόσο φορολογούνται οι συνταξιούχοι που εργάζονται. Μάλιστα. Να βγείτε και να το πείτε κύριε Κόμστα. Λοιπόν, κύριε Ανδριανή μου, συγγνώμη, επειδή έχουμε πει ότι υπάρχει ένας χρόνος 2 λεπτών για να μπορούν να μιλήσουν και άλλοι. Επειδή βάλετε πάρα πολλά θέματα, να πω καταρχάς ο κ. Μανδώλης πριν δεν είπε γίδια του ψηφοφόρου, έτσι. Mm. Ένα παράδειγμα άλλο έδωσε. Μην δημιουργηθεί παρεξήγηση. Αυτό κατάλαβα τουλάχιστον. Έτσι. Μια ιστορία είπε. Ναι. Λοιπόν, τώρα η απάντηση, οι φορολογούμενοι φορολογούνται πόσο. 10% δεν φορολογούνται οι συνταξιούχοι. 10% νομίζω στο εισόδημα, το επιπλέον του εισόδημα. Ακριβώς. Δεν είναι. Αυτή είναι η φορολογία. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Άννα από το Βύρονα. Καλησπέρα σας, ακούμε. Η κυρία Άννα από το Βύρονα μας ακούει. Ορίστε, παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Ναι. Μ' ακούτε. Ποιος είναι. Ο Δημήτρης είμαι από το Αγρίνιο. Ο κ. Δημήτρης από το Αγρίνιο. Α, με συγχωρείτε. Ναι, ο κ. Δημήτρης από το Αγρίνιο. Παρακαλώ, ορίστε. Καλησπέρα σας κύριε Ξενάκη, κύριε Στούβο και κύριε Κόνστα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, για να παταχθεί η ακρίβεια, ένα αρθράκι σε ένα άσχετο νομοσχέδιο. Εάν καταθέσει οποιαδήποτε κυβέρνηση, τα κατάργηση των εκπτώσεων επί τζίρου. Ναι. Των εκπτώσεων και επί τζίρου. Ναι. Όχι επί τιμολογίου. Εκπτώσεων επί τζίρου. Το ξέρουν όλοι, κύριε Ξενάκη. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Όμως, απορώ με τον κύριο τον Τρίφωνα, τον Αλεξιάδη. Τον Αλεξιάδη, τον συνάδελφό μου, τον οποίο το 2015 το έστειλα email και το εξηγούσα. Η κατάργηση επί τζίρου, μάλλον οι εκπτώσεις επί τζίρου είναι ελληνική πατέντα. Δεν υπάρχει στον κόσμο πουθενά. Ναι. Υπάρχουν εκπτώσεις επί τιμολογίων. Ναι. Κύριε Δημήτρη, είστε εφοριακός, αν κατάλαβα καλά, έτσι. Είστε εφοριακός. Ναι. Γιατί είπατε, είστε συνάδελφος του κ. Αλεξιάδη, γι' αυτό. Ο κ. Αλεξιάδης, η δουλειά του εφοριακός ήταν. Ναι, εντάξει, αυτό να μην το... Εντάξει. Λοιπόν, εκπτώσεις επί τζίρου, εάν καταργηθούν...
Ναι. Λοιπόν, οι εκπτώσεις επί τζίρο, εάν καταργηθούν, ναι, οι αμέσως οι τιμές θα πέσουν 50 έως 60%. Και είναι το κακό ότι οι εκπτώσεις επί τζίρου μετακυλίονται στις τσέπες των καταστημάτων, των αλυσίδων καταστημάτων. Δυστυχώς όμως δεν το... και εγώ να καταλάβω. Η Νέα Δημοκρατία είναι υπερχρεωμένο κόμμα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και για το τηλεφώνημα, τους χαιρετισμούς μας στους φίλους στο Αγρίνιο που μας παρακολουθούν εκεί στην όμορφη Αιτώλα Καρνανία. Γυρίζουμε εδώ στην Αττική. Πάμε στην κυρία Άννα από το Βύρωνα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ορίστε. Κύριε Ξενάκη, θέλω να σας πω ένα μπράβο για την ερώτηση που κάνατε στον κύριο εκεί της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω το όνομά του. Το κύριο Βρετσάκο, ναι. Για την κυρία που πήρε και για την αύξηση το 1 ευρώ και 70 λεπτά, νομίζω. Δεν θυμάμαι κι εγώ. Μια μηδαμινή αύξηση. Ναι, μια μηδαμινή. Είστε ο μόνος που κάνει τέτοιες ερωτήσεις στους πολιτικούς. Τέλος πάντων, ο κύριος Μητσοτάκης τώρα, ο πρωθυπουργός μας, την ημέρα του Πάσχα, ακούσατε το μήνυμά του, ότι η σκέψη μας σήμερα τέτοιες μέρες είναι στους ευάλωτους και έχουν την απόλυτη στήριξή μας. Ναι. Θεούλη μου, τι ταλέντο υποκριτικής. Να του δώσουμε Όσκαρ. Ποια στήριξή του, η σκέψη του ήταν εκεί. Κύριε Μητσοτάκη, την ώρα που απολαμβάνατε το λουγκούλιο γεύμα σας με τα ακριβά κρασιά σας, χιλιάδες κόσμος δεν είχε ούτε ένα κιλό αρνί στο τραπέζι του να φάει. Μάλιστα. Γιατί τσιγκουνευτήκατε ακόμα και από τις πενταροδεκάρες που δίνατε άλλες φορές, να κάνει Πάσχα ο φτωχός ο κόσμος. Λοιπόν, κυρία, να μας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημα, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Πάμε στο Γαλάτσι, στον κύριο Σπύρο. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Ορίστε. Θα ήθελα να πάρω το λόγο, γιατί σας παρακολουθώ εδώ και πολύ καιρό. Ναι. Και τους πολιτικούς που βγαίνουν εκεί στο πάνελ σας. Είμαι ένα άτομο με οικογενειακή ημερίδα 13 αδέρφια είμαστε. 13 αδέρφια. Ναι. Εντυπωσιακό. Θεωρώ και θα ήθελα να πω έτσι μια πίκρα αλήθεια. Δεν πειράζει να σας πω την πίκρα μου, αλλά βλέπω ότι κάθε κυβέρνηση ή κάθε κόμμα, κάθε άτομα που έρχονται εκεί στο πάνελ, προσπαθούν να πάρουν κάθε ψήφο του κάθε ενός Έλληνα. Ναι. Δηλαδή να παρατρύνεται να ψηφίσουν έστω και οποιοδήποτε κόμμα. Ναι. Αλλά δεν μας είπε ποιο κόμμα προσπάθησε να βοηθήσει τους ανθρώπους, τουλάχιστον αυτούς που εργάζονται, όχι αυτούς που προσπαθούν να τους δώσουν επιδόματα και να τους κάνουν τεμπέδιδες. Εγώ είμαι ένα άτομο που δουλεύω από 12 χρόνια παιδάκι, μετά το δημοτικό. Και το 97 μπήκα στο δημόσιο. Συγκεκριμένα ήμουν ειδικό προσωπικό ασφαλεία στο Γεννήτη Νοσοκομείο. Αν θέλετε, μπορείτε να ψάξετε να δείτε ποιο είμαι. Μάλιστα. Και βρέθηκα άνεργο μετά από 21 χρόνια για ένα χαρτί απολυτηρίου που έγραψε λάθος ο δάσκαλος, όχι ο δάσκαλός μου, ο δάσκαλος της Δυτικής Φλακής της Βρετανίας, ότι ξεσχόλησα το δημοτικό το 1979. Από τη Φραγκή, θα είστε τη Αβριτανία, από εκεί. Από εκεί κατάγομαι. Στη Δυτική Φραγκή, στα Σεβριτανία. Και ξεσχόλησα το δημοτικό το 81. Μπήκα στο δημόσιο το 97 και βρέθηκα απολυμμένο το 2018. Και ακόμα ταλαιπωρούμε και έκανα και 6 μήνες, 5 μήνες φυλακή, γιατί το δημόσιο μου ζήταγε τα λεφτά πίσω. Αυτά που είχα δουλέψει. Μάλιστα. Και τώρα αυτή τη στιγμή ούτε σε εκκλησία πήγα να πάρω φαγητό να πάω, ούτε στο Δήμο να πάω, ούτε θα ζητήσω τα επιδόματα του δημόσιου να μου τα δώσουν. Γιατί είμαι ένας εργαζόμενος που έχω γεννηθεί και έχω δουλέψει από 12 χρονών παιδάκι. Κύριε Σπύρο μου. Πάμε, ναι, για την κατάδεια της Ελλάδας που έχουν καταντήσει αυτό το ελληνικό κράτος. Κύριε Σπύρο μου.
Συγγνώμη, σας διακόπτουμε έτσι απότομα. Έχουμε πει λίγο, στον χρόνο λίγο σεβασμό για να μπορούν να μιλήσουν κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι όσο πιο πολύ γίνεται. Πώς το λένε, οικογένεια με 13 παιδιά, δεν είναι πολύ συνηθισμένο στην Ελλάδα, από ένα ορεινό χωριό της Ευρετανίας, το τυχαίνει να το γνωρίζω, και σε μια δύσκολη κατάσταση ο άνθρωπος, ο οποίος δεν θέλει να πάει ούτε στα συσίτια για να πάρει να πιάει το φάι. Δυστυχώς αυτά ακούμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό καθημερινά όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν βλέπω τη μεγάλη βελτίωση. Πάμε στην κυρία Δέσποινα από τον Πειραιά. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα κύριε Ξενάκη, κύριε Στούμπο. Γεια σας κυρία Δέσποινα, γεια σας. Και Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Να είστε καλά. Λοιπόν, πήγα και έβαλα βενζίνη σήμερα. Ναι. Και έβαλα 50 ευρώ. Ναι. Το καύσιμο είναι 22,18. Ναι. Και η φόρη και η δασμή είναι 27,82. Έτσι. Ένα αυτό. Δεύτερον, όσο για τον κύριο Κώστα, να ξέρει ότι, αν και το ξέρει, ότι το τρίτο μνημόνιο το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟ. Σωστό. Προφανώς το ξέρει. Και ένα τελευταίο, κύριε Ξενάκη, πρόσφατα έδειξε η τηλεόραση σε ένα κανάλι το δήμαρχο Περάματος να βρέχει με τη μάνικα από την υδροφόρα κάποιους Ρωμά. Το είδα, ναι. Εάν έχει κάνει κάποια παραβατικότητα ο Ρωμά, έπρεπε να ειδοποιήσει την αστυνομία. Γιατί και αυτοί είναι άνθρωποι και αν θέλουμε να τους εντάξουμε στο κοινωνικό σύνολο, δεν πρέπει να κάνουμε τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Δέσποινα, πω, καλά κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ακούσαμε, σας ακούσαμε και είστε πάντα συνοπτικοί. Έχουμε καιρό να σας ακούσουμε κιόλας. Ευχαριστούμε πολύ. Όσα είπε η κυρία, πώς την είπαμε, η κυρία Δέσποινα, ναι. Σωστά. Ναι. Πραγματικά η βενζίνη είναι στο 55% δεν είναι η φόρη. 55% κοντά στο 60%. 55-45% νομίζω. 55%. Ναι. Επιπλέον το τρίτο μνημόνιο το ψήφισαν, όπως σωστά είπε, τα τρία κόμματα. Μόνο που το ένα από τα τρία κόμματα, αυτό που κυβερνούσε, το έφερε. ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, έλεγε ότι δεν θα τα ψηφίσει. Και το, και το έφερε κιόλας. Και το έφερε κιόλας. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Από 17 ώρες προβλήματα παραπάνω. Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο της Αμπελοκήπους. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα κύριε Ξενάκη. Θα μιλήσω και εγώ συνοπτικά για το θέμα της ακρίβειας. Ναι, ναι. Να πω για την επιστολή του Πρωθυπουργού. Δεν τη χαρακτηρίζω κακή πρωτοβουλία, αλλά είναι κάπως όψιμη και όχι μόνο προεκλογική. Απλώς πληροφοριακά αναφέρω ότι μεταξύ των πολλών ειδικών θεμάτων που αναφέρει στην επιστολή του, τους γεωγραφικούς περιορισμούς που κάνουν αυτές οι πολυεθνικές και, εν πάση περιπτώσει, οδηγούν σε μια κορύφωση των τιμών σε διαφορετικές χώρες, κυρίως τις μικρές όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία κτλ. Υπάρχει ήδη μελέτη από το 2020 αναλυτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι. Οπότε όντως υπάρχει ένα έλλειμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα αυτή η πρωτοβουλία και συντονισμένα. Ας την έστειλε και τώρα, αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ είναι καθυστερημένη. Ναι, ναι. Αλλά είναι στη σωστή κατεύθυνση. Το άλλο ζήτημα, γιατί αφορά πολιτική βούληση και θεσμικό έλλειμμα, είναι το γνωστό θέμα και της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία, ναι μεν, κατά τον προηγούμενο πρόεδρό της έχει κάνει τις περισσότερες ελέγχους, αλλά τα πρόστιμα, αλλά τα πρόστιμα είναι σχετικά περιορισμένα σε σχέση με την παραβατικότητα. Άρα θέλουμε και ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και πολιτική βούληση στο να επιβάλλει πρόστιμα. Και τέλος θέλουμε και ενίσχυση του κινήματος των καταναλωτών, το οποίο, ναι, είναι ανύπαρκτο στην Ελλάδα. Αλήθεια, μόνο, ναι, αν αυτά τα τρία ενισχυθούν σημαντικά, θα μπορέσουμε να δούμε γρήγορη βελτίωση. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε στο... Πάμε, ορίστε που πάμε, στον κύριο Γιώργο από το Χολαργό, δεν πάμε? Ναι, στον κύριο Γιώργο από το Χολαργό. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι ένας επιχειρηματίας, είμαι 35 χρονών, 36, και θέλω να πω ότι το Μητσοτάκη του το δίνω, αν και το ψήφισα, ναι, έχω επιχείρηση, του το δίνω στην δρομολαχνία που, που δίνει στον κόσμο και το φόβο που δίνει στον κόσμο, μην πάμε πάλι στα μνημόνια. Αυτά θέλω να πω, και ότι αυτό που είπε ο κύριος Κώστας με τη βενζίνη, ότι να αυξήσουμε το φόρο της βενζίνης ώστε να μειωθεί η κίνηση. Όταν δεν το έχεις, είπα όταν αυτό, έχεις κύριε, παιδιά, έχεις οικογένεια, δεν έχεις τα πάντα αυτό, και τρέχεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και έχεις ένα κράτος που σε καταπολεμά γιατί έχεις επιχείρηση και προσπαθεί να σε κλείσει. Εγώ
Τι να πεις για αυτή τη χώρα, τι να πεις. Πάντως δεν είπε αυτό. Ακούστε με, επειδή το άκουσα ότι εγώ εδώ ήμουνα. Εξήγησε απλώς ότι τι συνέπεια έχει. Τι ενδεχόμενη μείωση μπορεί να υπάρχει. Δεν έκανε πρόταση να γίνει αυτό. Μην τον αδικήσουμε. Τώρα εγώ έχω. Αυτά τα είπε ο Αλεξιάδης γιατί. Μου είναι πολύ συμπαθής. Όχι, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Εγώ εδώ πέρασα πολλές φορές καθημερινά με τον Χρήστο αντιπαρατηθέμεθα. Αλλά δεν είπε αυτό. Μην τον αδικήσουμε. Είπε ότι. Δεν μια... τον αδικό. Ναι. Απλά δεν ήταν μια σοβαρή πρόταση από τον κύριο Κώστα που. Μα δεν έκανε πρόταση. Μα αυτό λέω. Δεν έκανε πρόταση. Να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Είπε τι θα συνέβαινε, αν κατά την άποψή του θα συνέβαινε, που έχει μια λογική και αυτό. Από την άλλη πλευρά δεν έκανε πρόταση να πάει στα 3 ευρώ, αλλή μόνο. Γιατί αυτό δεν είναι πρόταση. Είπε ο Αλεξιάδης ότι αν μειώσουμε τους φόρους τους έμεσους, θα αυξηθεί η κατανάλωση. Ναι. Και λέω εγώ, ένα παράδειγμα. Αν μειώσουμε τους φόρους στη βενζίνη, θα αυξηθεί η κατανάλωση ναι. της βενζίνης. Άρα θα κυκλοφορούν πιο πολλά αυτοκίνητα. Ωραία. Και το άλλο που θέλω να πω, ναι. ας κρίνει ο κάθε επιχειρηματίας το περσινό του τζίρο που θα πάει να ψηφίσει φέτος. Το περσινό του τζίρο. Είμαστε όλες τις γιορτές το Πάσχα 30% κάτω. Κύριε Γιώργο, αν επιτρέπετε, σε ποιο κλάδο είστε, αν επιτρέπετε. Τρόφιμο. Τώρα αυτό δεν θα ήθελα να το πω. Εντάξει, okay. εντάξει. Όπως νομίζεις. Απλά θέλω να πω και να κλείσω και να μην σας ταλαιπωρώ ότι ας κρίνει ο κάθε πολίτης την καθημερινότητά του και ο επιχειρηματίας να κρίνει τους ναι. περσινούς τους τζίρους. Είναι χαρά μας αυτό να μιλάμε με ανθρώπους της αγοράς και όχι μόνο με συνταξιούχους και πιο μεγάλες ηλικίες που συνήθως απευθύνονται σε εμάς γιατί δυσκολεύονται πάρα πολλοί άνθρωποι και δεν έχουν κι άλλο, δεν έχουν κι άλλο τρόπο. Ναι. Σας αντιλαμβάνομαι. Έχω μεγαλώσει κι εγώ μέσα σε, από μικρό παιδί σε ταβέρνες, να το πω έτσι. Επιχειρήσεις δηλαδή για αυτές. Εκεί ταβέρνες ξέρω πάρα πολύ καλά πώς είναι να κάθεσαι σε ένα μαγαζί και να περιμένεις να μπει ο πελάτης μέσα. Από τα παιδικά μου χρόνια. Το ξέρω πάρα. Απλά να ξυπνήσει λίγο ο κόσμος και να τα δει λίγο πιο ρεαλιστικά τα πράγματα μάλιστα. και να κοιτάει στο κάθε κόμμα το πρόγραμμά τους. Που το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το έχει αλλάξει κατά πολύ. Πολλά δεν έχει πει. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Και σε όλους εσάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Θα τα πούμε αύριο εδώ στις 10 παρα 10. Πρώτο Θεός, εδώ στις παρεμβάσεις. Σωστό.